χεριών το άρμα. Να σεριανίσω μια ψυχή που τυρανά ο καιρό. Στον κόσμο αυτοπαιδεύτηκα, γιατί ήρθα με ένα κάρμα. Το παραπέρα από τη ζωή να μάθω να αγαπώ. Σώμα ευγενικό κι αν είναι από το είναι μου και από την καρδιά που το πα. Να γίνει αγάπη προσευχή και στάχτη το κακό. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη. Την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Καλό απόγευμα, άλλη μία Τετάρτη, τελευταία Τετάρτη του μήνα. 31 Ιανουαρίου, πότε πέρασε και ο Ιανουάριος, πότε πέρασε και το 18. Και σαν να μου μύρισε και λίγο καλοκαίρι εμένα σήμερα. Βέβαια, όπως πάντα, η τελευταία Τετάρτη του μήνα είναι αφιερωμένη στη στήλη μας, λογοτέχνης, συγγραφής. Και εμένα σήμερα είναι η καλύτερη μου μέρα. Γιατί δεν είναι ένα τυχαίο παιδί το παιδί που έχουμε σήμερα. Είναι ένα δικό μου παιδί. Έτσι το αισθάνομαι, ότι είναι δικό μου παιδί. Είναι ο Μίλτος μας. Ο Μίλτος, το διαβάζω το επίθετο και δεν μπορώ, Πλαγιανάκος. Ο Μίλτος μας ο Πλαγιανάκος, που τον είχαμε και πέρυσι είχε έρθει εδώ με το φίλο μας το Γιάννη. Όχι. Τον πολίτη, με τη γυμναστική, Ναι. Και τότε είπαμε σαν ιδέα για το... Καταφύγιστο μετά. Ναι. Για πες το. Το καταφύγιο στον ουρανό. Μπράβο, έτσι να ακούγεις. Λοιπόν, και τότε το είπαμε σαν ιδέα. Και εν τέλει, αυτό το πράγμα, η ιδέα ήταν, έχει περάσει ένας χρόνος ακριβώς ή πιο λίγο. Θυμάμαι τον Οκτώβριο ήμουν εδώ και μιλούσα γι' αυτό. Τότε άρα... ήταν μονάχα 15 σελίδες. Ναι. Ήταν σαν ιδέα. Σαν ιδέα. Και τώρα έγινε ένα βιβλίο που ρουφιέται με μια ρουφιξιά ρουφιέται. Ευκολοδιάβαστο. Και φυσικά έχω την τιμή να έχω εδώ να το παρουσιάσω το Μίλτο μας, το καλό μας το παιδί. Μίλτο, σου μιλάω λες και είσαι παιδί μου, και το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, πριν όμως πάμε να μιλήσουμε με τον Μίλτο, να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις, να μιλήσουμε για το χορό της Ένωσης Κρητών Νέας Σμύρνης που γίνεται στον Ομαλό 4 Φεβρουαρίου. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση να πάμε. Βέβαια θα μου πεις 4 Φεβρουαρίου γίνεται και το Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. 4 Φεβρουαρίου, το ποιότητα ζωή στην εστία Νέα Σμύρνη στο απόγευμα, 6.30 με 7. Κάνει τα παιδιά, χορεύουν για τα παιδιά. Κάνει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά. Είναι καλό να τη στηρίξουμε.
Έχω και κάποιες άλλες ανακοινώσεις, αλλά τώρα τα έχω όλα μαζί. Τα ξεχνάω. Φεύγω από αυτό. Και έρχομαι στο φίλο μου, τον Μίλτο. Μίλτο. Καταρχάς, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου έδωσες να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Το όνομά μου είναι Μιλιάς Πλαγιανάκος. Είμαι 24 ετών. Πριν λίγο καιρό τελείωσα ένα βιβλίο, το Καταφύγιο στον Ουρανό, το πρώτο μου βιβλίο. Θυμάμαι με τη συγγραφή η πρώτη μου ενασχόληση είχε γίνει το γυμνάσιο. Εκείνη την περίοδο της ζωής μου θυμάμαι έγραφα ιστορίες, οι οποίες ήταν απλές και σύντομες. Αποσκοπούσαν κυρίως στο να διασκεδάσουν εμένα και τους συμμαθητές μου. Δεν είχαν δηλαδή κάποιο διδακτικό περιεχόμενο ή κάποια λογοτεχνικότητα. Γινόταν απλώς για τη διασκέδασή μας. Α, έπλαθες δηλαδή ιστορίες έτσι μεταξύ σας. Ναι, είχαν ως πρωταγωνιστές καθηγητές. Κατάλαβα. Ήταν αστείες κατά κύριο λόγο. Και γενικά γεγονότα της καθημερινότητας εκείνης της εποχής. Μετά η πιο σημαντική απόπειρα συγγραφής έγινε στην τρίτη ηλικίου. Ήταν γύρω στις 200 σελίδες αυτό το βιβλίο, το έκοντάξιο βιβλίο. Θυμάμαι τότε, είναι ενδιαφέρον το πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, το πώς δηλαδή εμπνεύστηκα. Υπήρχε ένας καθηγητής της ιστορίας, τον οποίο το λάτρευα. Είχε μια ιδιαίτερη ρητορική δυνότητα και παρουσία, η οποία σε μαγνήτιζε. Σε έμπνευσε. Ναι. Όχι έτσι όπως φαίνεται, θα σου πω τώρα. Με την αρνητική έννοια. Μιλούσα με ένα φίλο μου και λέγαμε για αυτόν τον καθηγητή. Εκείνος ο φίλος μου δεν το συμπαθούσε. Δεν ξέρω γιατί. Και μου είπε, είναι πολύ περίεργο, και καλά για να τον κατακρίνει, είναι πολύ περίεργο πώς εκείνος που είναι τόσο νέος, ήταν μόλις 25 ετών, κατάφερε να διοριστεί στο δημόσιο. Μου λέει κάτι σκοτεινό κρύβει. Εννοείται πως δεν έλαβα υπόψη σοβαρά το επιχείρημά του, αλλά με βάλε σε σκέψη. Με προβλημάτισε, λέω. Αν όντως ίσχυε, πώς θα μπορούσε να στηθεί, πώς θα μπορούσε να σταθεί σαν πραγματικότητα. Και λοιπόν αυτό με ενέπνευσε να γράψω το βιβλίο αυτό, το οποίο τιτλοφορείται ως προσωπείο. Ουσιαστικά μιλάει για έναν καθηγητή, ο οποίος φαίνεται πως είναι καλός από έξω, με τη ρητορική δυνότητα και παρουσία καταφέρνει να τους πείσει όλους για τις αγαθές του προθέσεις, μα στην πραγματικότητα κρύβει ένα σκοτεινό εαυτό. Να σου πω κάτι, αυτός ο καθηγητής ξέρει ότι έχεις εμπνευστεί από αυτόν και έγραψε αυτό το βιβλίο. Όχι, δυστυχώς δεν το ξέρει. Του το έχεις πει, τον έχεις δει, τον βλέπεις. Όχι, άμα τον έλεγα τότε θα το έλεγα. Αλλά εκείνη την περίοδο. Τώρα μπορούμε να τον βρούμε. Πού μπορεί να είναι, εγώ θα πήγαινα να τον βρω. Και θα του το έδινα, κάτι. Ναι, να του το κάνω. Ναι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, σε έμπνευσε αυτός ο άνθρωπος γιατί ήταν μικρός σε ηλικία και πλησίαζε τα παιδιά από ό,τι κατάλαβα. Ήταν. Δηλαδή, καλώς στην επικοινωνία μαζί σας. Ναι. Τώρα, κάποιοι κακοπροαιρετοί βέβαια θα βάλουν 1000-2 κακά. Βέβαια. Α, βέβαια, αυτοί με έμπνευσαν για. Και οι κακοπροαιρετοί, ναι, μπράβο, ναι. Και ναι. Ο φίλος εκείνος, όλοι μαζί. Ναι. Και ουσιαστικά το ονόμασα το προσωπείο, γιατί μέσα από το προσωπείο της καλοσύνης χρησιμοποιεί ουσιαστικά την καθηγητική του ιδιότητα για να μπορέσει να μηχανογραφεί. Γενικά να χρησιμοποιεί τα σκοτεινά του μέσα για να μηχανογραφεί ανενόχλητος. Και ίσως να το εκδώσω και αυτό κάπου. Ωραίο αυτό. Και έτσι έγραψες την πρώτη ας πούμε ιστορία σου. Ναι. Μετά ακολουθεί το Καταφύγιο στον Ουρανό. Εννοείται πως είναι μια πολύ πιο σοβαρή απόπειρα τότε. Στο δεύτερο έτος της σχολής μου είχα γράψει 15 σελίδες οι οποίες αφορούσαν πολύ συνοπτικά την υπόθεση του καταφυγίου στον ουρανό. Ήταν ίδιες σελίδες. Ούτε και μας διάβασες, ναι. Αυτές ακριβώς. Η περίληψη. Να πω δύο λόγια για σένα, λες, και μετά να ξεκινήσουμε. Θα πάει προς εκεί, ούτως ή άλλως. Γιατί ουσιαστικά αυτές οι 15 σελίδες ήταν η συνέντευξη που είχα μαζί σου μέσω των 15 σελίδων αποτέλεσε το ένασμα προκειμένου να το πάρω σοβαρά, να το πάρω πιο ζεστά και να κάνω αυτή την προσπάθεια. Γιατί, και 15 γίνανε 600, δεν είναι τυχαίο. Το παράκανα. Για να γράψει ένα βιβλίο, να το ότι θέλει μια μεγάλη διαδικασία. Πρέπει να διαμορφώσει τα κίνητρα των χαρακτήρων, τους ίδιους χαρακτήρες, την ίδια την πλοκή, τα περιβάλλοντα. Και πρέπει όλα αυτά να τα έχεις βάλει σε μια λογική συνάρτηση
προκειμένου το βιβλίο να είναι κατανοητό και να μην έχει κενά περιεχόμενο. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη διαδικασία και προσπάθεια. Ύστερα από τη συνέντευξη που είχαμε πριν ένα χρόνο, γενικά έλαβα θετικά σχόλια από τους ανθρώπους που το είχαν δει και μου είπανε πότε κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο. Είδες. Και εγώ το έχω σαν ιδέα. Και γενικά όλη αυτή την ανατροποδότηση που έλαβα με οδήγησε να το πάρω σοβαρά και να που σε ένα χρόνο τώρα κυκλοφορεί κανονικά. Και ορίστε, και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη που είσαι εδώ πάλι. Όχι, γιατί νομίζω ότι. Αυτό το ξέρω, νομίζω ότι ήταν, ναι, ήταν μια κίνηση. Γι' αυτό σου λέω σε αισθάνομαι, παιδί μου. Νομίζω ότι μέσα από το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας ξεδίπλωσε το ταλέντο σου. Αυτό νομίζω. Ναι, το είχε, απλά δεν το είχε πάρει σοβαρά. Μέσα από την εκπομπή είπε. Το κίνημα. Ναι, μπράβο, έτσι. Επίστευσα που λέμε. Έτσι, έτσι. Μ' αρέσει αυτό. Ωραία. Να διαβάσω όμως για σένα, ναι, τι και πώς γεννήθηκες, Ναι. Δύο πράγματα. Γράφω πέραν το πώς γεννήθηκα και από πού εμπνεύστηκα. Ναι, λέει, ο Μίλτος Παπαπλαγιαννάκος γεννήθηκε το 1993 στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Κερατσίν. Σπούδασε στη Σχολή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας με κατεύθυνση φιλοσοφία στο Εθνικό Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει επιπλέον δίπλωμα προφήσεων του Πανεπιστημίου στο Μίσιγκαν. Γράφει από μικρός, αγαπάει τα βιβλία και είναι το όνειρό του να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη συγγραφή. Η ιδέα για το καταφύγιο στον ουρανό του ήρθε αυθόρμητα, όπως δηλώνει ο ίδιος, καθώς περιεργαζόταν την εικόνα μιας κάρτας από ένα παιχνίδι στρατηγικής, με την οποία απολαμβάνει να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του. Σαν είδα την εικόνα της κάρτας, εντυπωσιάστηκα. Θες να μας τα αναπτύξεις αυτό το σαν είδα την εικόνα της κάρτας. Έχω φέρει την εικόνα εδώ πέρα. Αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω ότι με είχε εντυπωσιάσει την πρώτη φορά που το είδα. Μου έβγαζε δηλαδή κάτι εθέριο. Τώρα από κοντά, να το δω. Είναι τώρα, δεν φαίνεται καλά. Είναι έτσι ένα κάστρο, έτσι, σαν βουνά είναι. Σαν να είναι ο Παρθενώνας σε βουνά, έτσι, Περίεργο δείχνει. Γενικά σου βγάζει κάτι εθέριο, κάτι μαγικό στον ουρανό, ναι. Έχει και τα αρχαία κτίρια, κάτι στο παρελθόν μυστήριο, γενικά με βάλετε τα συναισθήματα. Και μου έδωσε το κίνητρο να γράψω κάτι. Εν τω μεταξύ και ο τίτλος που λέγεται The Sanctuary of the Sky, το καταφύγιο στον ουρανό δηλαδή, που δεν είναι τυχαίος και ο τίτλος, σε οδηγεί να κάνεις τέτοιες σκέψεις. Άρα πήρες και από αυτή την ιδέα, ας πούμε, τον τίτλο. Ναι. Που αυτό τον τίτλο τον ανέπτυξες. Άρα ήταν το πρώτο σου... Το πρώτο με ερέθησε. Πόσο πολύ δυσκολεύτηκες για να το κάνεις αυτό το βιβλίο. Χρειάστηκες βοήθεια, σύνταξης, διόρθωσης, είχες αυτά. Πόσο εύκολο ήταν να βρεις έναν εκδότη, τα χρήματα, όλο αυτό. Στην αρχή, εντάξει, εφόσον δεν έχεις γνωριμίες, είναι λίγο δύσκολο. Και ειδικά όταν μιλάμε στην Ελλάδα. Μόλις τελείωσα με το βιβλίο, αυτό που έκανα ήταν να κοιτάξω όλους τους εκδοτικούς οίκους που υπάρχουν. Mm-hmm. Και ανάλογα με το, η θεματογραφία την οποία έκδιδα, να του στείλω το πόνημά μου. Οπότε λοιπόν βρήκα πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους, τους το έστειλα. Κάποιοι δεν μου απάντησαν, από κάποιους έλαβα αρνητική απάντηση. Η Όστρια ακόμη δεν ήταν στις επιλογές μου. Γιατί δεν την είχα βρει. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιο τρόπο για την προσοχή σου διαδικτυακά. Δεν πατούσα Αυστρία και δεν μου βγάζει κάτι. Ναι. Όχι πατούσα Αυστρία, δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Και πώς το ανακάλυψε αυτό. Επειδή γενικά ψαχνόμουν, είχα ανεβάσει σε μια σελίδα που αφορά τους νέους λογοτέχνες μια δημοσίευση και έλεγα, όντας νέος συγγραφέας, τι με συμβουλεύετε να κάνω, με ποιον εκδοτικό οίκο να συνεργαστώ. Μου απάντησαν πολύ. Υπήρχε γενικά απήχηση. Και μια συγγραφέας μου πρότεινε τις εκδόσεις Όστρια. Μου έδωσε και το κινητό της και την πήρα τηλέφωνο και μιλήσαμε. Mm. Και μου είπε γενικά ένα πολύ καλό εκδοτικό οίκο κτλ. Μου έδωσε το email του Όστρια, του έστειλα λοιπόν και εκείνος μετά από μια ημέρα, κατευθείαν δηλαδή, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ενδιαφέρουσα εδώ κτλ. Μου είπε κάποια περισσότερα πράγματα. Για το συμβόλαιο γενικά μου το έστειλε να το κοιτάξω κλπ. Και λέω πολύ καλά και όντως γενικά πάει καλά.
Δηλαδή, και η συμφωνία που κάνατε είναι καλή. Ας πούμε, μια κοπέλα που ήρθε προχτές εδώ μουσικός, έχει γράψει ποίηματα και μου λέει: οι πρώτες μου εκδόσεις πήγανε χαμένες, δεν έχω κανένα κέρδος. Οι πρώτες της ποιητικές συλλογές με τον εκδοτικό οίκο που το είχε κάνει, επειδή αυτή ήταν η λαχτάρα της να εκδώσει το βιβλίο, δεν κοίταξε να πάρει ποσοστά, να πάρει αυτά, να κατάλαβες. Και μου λέει: έκανα συμφωνία που είναι χαμένα, δηλαδή κοίτανε και καλές ποιητικές συλλογές. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό, μα δεν το προσέξεις, το συμβόλαιο παίζει μεγάλο ρόλο. Ξέρεις, όλο στη λαχτάρα του. Και μετά μπορείς να γίνεις δηλαδή πρώτο όνομα. Τώρα αυτή τώρα κοπέλα που ήδη κάνει γράφει, γιατί γράφει και έργα μουσικά, να γίνει πρώτη φίρμα αυτή και θα οικονομάνε από την πρώτη τη συλλογή. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για να σου πω, εγώ το καλό είναι ότι έχω κάνει απόσβεση ήδη. Α. Δηλαδή, γενικά έξοδα έκδοσης ανήλθαν γύρω στα 300 ευρώ για μένα. Το βιβλίο είναι στα 15 ευρώ και εγώ για ό,τι πωλήσεις κάνω λαμβάνω το 5%, δηλαδή 7,5 ευρώ. Ναι. Εγώ τώρα έχω πουλήσει γύρω περισσότερο. Πόσο σου πήρε το βιβλίο, γιατί αυτό τώρα ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Γύρω στα 40 και έχω βάλει πάνω από 300 ευρώ, δηλαδή σίγουρα τα έχω ξοφλήσει. Άλλο θέλω να σου πω, δεν με καταλαβαίνεις. Πόσο σου χρέωσε αυτό, σε ξέρεις γιατί στο λέω. Αχ, θέλω να με βρεις επαφή, να φέρω ένα γνωστό που θέλει να βγάλει κάποια. Αυτός δεν είναι ποιητή, είναι. Είχε πάει και στο Ελλάδα, έχει ταλέντο. Είναι ατακαδόρος, έχει ατάκες πολλές και έτσι έχει γράψει βιβλίο, ξέρεις. Στιχάκια, ποιηματάκια, τέτοια πράγματα. Και θέλει να τα εκδώσει. Και σου λέει, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω να δω. Ναι, ό,τι θες, άνετα τώρα. Να δούμε δηλαδή τι πώς. Ναι. Μήπως θα βοηθήσω κι εγώ, γιατί τον λυπάμαι αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, έτσι. Καλός άνθρωπος. Άρα βρήκες και τον κατάλληλο και κάνει και ωραία εξώφυλλο. Ναι, νομίζω είναι πολύ ωραίο. Και το εξώφυλλο και η σελίδα. Πού είναι το, οι εκδόσεις ως τρία που βρίσκονται, σε ποια περιοχή? Είναι στη Βικτόριας. Πλατεία Βικτόριας. Ναι. Ωραία, είδες, παντού έχει. Θες να διαβάσω μια περίληψη να μπούμε στο νόημα ή θες να μας πεις πέντε πράγματα ακόμα για τη συγγραφή του? Βασικά πιστεύω ότι είναι καλό να σχολιάσω λίγο για το εξώφυλλο. Φυσικά, γιατί και εμένα μου κάνει μπαμ. Γενικά είναι πολύ ωραίο το εξώφυλλο. Αυτό το εξώφυλλο είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Αλλά γενικά, αν και έχω ακούσει πολύ καλές κριτικές για αυτό. Εμένα μου αρέσει. Ναι, και εμένα. Μόλις το έλεγα, εγώ λέω τρομερό. Ο κίνος σου το έβγαλε. Δυνατό. Ο εκδοτικός οίκος σου το πρότεινε. Ναι. Και το έβαλε. Κάποιοι άλλοι πάλι είπαν ότι ξέρω, φοβάμαι, μου λέει, τρομάζω. Φαίνεται ότι είναι ένα μυστήριο. Κοίταξε να δει, σε πάει στο μυστήριο. Σε πάει στην επιστημονική φαντασία. Γιατί εδώ μιλάμε για φαντασία, έτσι δεν είναι? Είναι ένα διήγημα φανταστικό. Έτσι, εκεί δεν πάμε. Ναι. Άρα σε πάει σε αυτό στην επιστημονική. Βέβαια θα μπορούσε, αν του είχε δείξει και την εικόνα, να βάλει και τις. Αλλά είναι το ίδιο. Μόνο που αυτό έχει κόκκινο, α πούμε. Δηλαδή πάλι και εδώ σε βάζει σε πύλη. Κατάλαβες τι λέω. Το θέμα είναι ότι δεν ήθελα να βάλω κάτι αντίστοιχο με αυτό που εικόνιζε η σελίδα. Ναι. Γιατί μπορεί να έχω βασιστεί σε αυτή τη συγκεκριμένη κάρτα, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Κάτι διαφορετικό. Έχει δηλαδή εκφάνσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με αυτή την κάρτα. Mm-hmm. Σχετικά τώρα με αυτή την κάρτα που την δείξαμε και ίσως έχουν κάποια απορία σχετικά με τι είναι κτλ. Είχα αναφέρει και ένα παιχνίδι στρατηγικής. Αυτό το παιχνίδι στρατηγικής καλείται Yu-Gi-Oh! Και αυτή η κάρτα ουσιαστικά είναι μια κάρτα που το αφορά. Yu-Gi-Oh! Τι είναι το παιχνίδι αυτό το. Yu-Gi-Oh! Είναι ένα παιχνίδι με κάρτες. Είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι στρατηγικής. Ναι. Και γενικά ο πολλής κόσμος θεωρεί ότι το Yu-Gi-Oh! Αφορά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αφορά μικρά παιδιά. Αλλά... Αυτό θα σου λέγα, ναι. Ναι. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ουσιαστικά το Yu-Gi-Oh! Είναι μια ενασχόληση η οποία διευρύνει την κριτική σου ικανότητα. Γενικά διευρύνει τους ορίζοντές σου, σε προβληματίζει. Mm-hmm. Να φανταστείς πίσω από τις εικόνες των καρτών κρύβονται ιστορίες με φιλοσοφικό νόημα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα με το Sacher the Sky. Υπάρχει και καλά ένας πολεμιστής στο Yu-Gi-Oh, ο Goyo Robzera, ο οποίος και καλά έχει βάλει στόχο της ζωής του να ανακαλύψει το Sacher the Sky. Ναι. Και μέσω της ανακάλυψής του να κατακτήσει την απόλυτη δύναμη του φωτός. Ουσιαστικά λοιπόν, προκειμένου να κατακτήσει το καταφύγιο στον ουρανό, αντιμετωπίζει διάφορες σκοτεινές οντότητες στον δρόμο του. Ναι, ναι. Και έρχεται μάλιστα και αντιμέτωπος με τον ίδιο τον εαυτό.
γιατί πρέπει να ξεπεράσει το σκοτάδι της ανθρώπινης φύσης του προκειμένου να μπορέσει να είναι άξιος για να έχει τη δύναμη του φωτός. Και ουσιαστικά έτσι είναι έτσι φιλοσοφικό, δηλαδή σκέφτεσαι τώρα, αντιμετωπίσεις το δικό σου σκοτάδι, κυριολεκτικά, τα ελαττώματά σου, τα πάθη σου κτλ. Καθώς αυτός είναι ο τρόπος ουσιαστικά για να προσεγγίσεις το φως, το οποίο μπορούμε να το δούμε μεταφορικά με την ευτυχία, για παράδειγμα. Ουσιαστικά για να μπορέσεις να ανακαλύψεις την ευτυχία, να αντιμετωπίσεις τα δικά σου πάθη, ελαττώματα, να νιώσεις πιο γαλήνια μέσα σου και έτσι λοιπόν καταφέρεις να φτάσεις σε ένα επίπεδο παραπάνω. Και ουσιαστικά όλη αυτή η φιλοσοφία της ιστορίας με οδήγησε να γράψω το καταφύγιο στον δρόμο, που μπορεί να είναι βασισμένο στο Σάξαρ Δεσκά, αλλά είναι κάτι ευρύτερο. Μεταφέρω δηλαδή την ιστορία αυτή και τη βάζω εδώ πέρα. Και είναι, προσεγγίζεται από όλους, ουσιαστικά. Ναι, και από μικρούς και από μεγάλους, ε. Ναι. Και θα ήθελα τώρα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την αρνητική κριτική. Δηλαδή, εφόσον το Γιούγκιο, ο ξένος μπήκε ικανότητα και είναι τόσο καλό, γιατί υπάρχει αυτή η αρνητική κριτική? Θεωρώ πως οφείλεται... Συγγνώμη, γιατί λένε αρνητική κριτική ότι δεν βοηθάει στη στρατηγική στα παιδιά? Λένε και καλά ότι είναι για μικρά παιδιά, ότι είσαι ανώριμος, αν ασχολείσαι. Συγγνώμη, και η Μονόπολη είναι για μικρά παιδιά, αλλά έχει τέτοια στρατηγική και σε βοηθάει τόσο πολύ που νομίζω ότι είναι παιχνίδια που βοηθάνε. Πώς να σου το πω, στη λογική, έτσι, ναι. Ναι. Αυτό νομίζω ότι γενικά το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Δηλαδή δεν αφορά μόνο. Επειδή και καλά το Γιούγκιο είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι κοινωνικά συνηθισμένο να ασχολείται κάποιος νέος. Δηλαδή, άμα ακουγόταν για κάποιον νέο πως εκείνος ασχολείται στον ελεύθερο χρόνο του με το να πηγαίνει για καφέ, σε κλαμπ κτλ., δεν θα ακουγόταν τόσο περίεργο. Άμα ακουστεί όμως για κάποιον νέο πως εκείνος περνάει τον ελεύθερο χρόνο του πηγαίνοντας σε κάισες και παίζοντας Yu-Gi-Oh! Θα πούνε άλλοι είναι αυτό, ναι, περίεργο του φαίνεται. Θα ακουστεί, περίεργο. Θα φανεί σε κάποιον τρίτο πως εκείνος είναι περίεργος, πως είναι ανώριμος, πως ουσιαστικά κάτι δεν πάει καλά. Και πιθανόν να τον χλέβαζαν κιόλας. Και έτσι λοιπόν αυτό το άτομο, προκειμένου να μην γίνει ρεζίλης εισαγωγικά, να εγκαταλείψει το Yu-Gi-Oh! Και να μην το αναφέρει, να το κρύβει ουσιαστικά. Πιστεύω βέβαια πως κάτι τέτοιο είναι λάθος. Πως δηλαδή για χάρη της κοινωνικής αποδοχής δεν αξίζει να εγκαταλείψεις τις συνήθειες που αγαπάς. Αξίζει να είσαι ο εαυτός σου πάντοτε. Με το να είσαι ο εαυτός σου μπορεί να έχεις, να μην έχεις πολλούς φίλους κοντά σου, αλλά ξέρεις σίγουρα πως θα έχεις τους καλύτερους. Και άλλωστε μέσω μιας τέτοιας νοοτροπίας πιστεύω θα διαμορφώσεις μια καλή και ολοκληρωμένη ζωή. Γι' αυτό και εγώ δεν κρύβω πως ασχολούμαι με το Yu-Gi-Oh! Και πως εκείνο με ενέπνευσε. Άκου να σου πω κάτι, οι πεποιθήσεις που μας βάζουν από μικρούς είναι αυτά τα πράγματα που μας κρατάνε σκλαβωμένους και που δεν μας αφήνουν να δείξουμε πραγματικά ποιοι είμαστε. Δηλαδή, τα αγόρια δεν κλαίνε. Αυτά είναι είδες τώρα. Μόνες. Βλακεία. Ναι. Ένα παιδί να δεν παίζει, είσαι μεγάλος για να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Μα ποιος βάζει όρους στο τι με ευχαριστεί εμένα, ναι. Αυτό είναι πολύ. Γιατί να καταπιέσω εγώ τον εαυτό μου. Ναι. Αυτό όμως μακάρι να το μαθαίναμε και να μπορούσαμε να το λέμε από μικρά στα παιδιά. Εγώ τώρα το λέω στις ανιψιές μου, τώρα δηλαδή το κατάλαβα, εγώ το λέω στις ανιψιές μου, το λέω στο γιο μου. Όσο μπορώ να το καταλάβουν τώρα, ότι δεν χρειάζεται να ακούνε τι λέμε τα κατεστημένα. Δεν έχει, όπως πολύ ωραία μου είπε και ο γιος μου την άλλη φορά, εσύ μου λέει δουλεύεις από 13 χρονών. Όλοι, ποιος σας είπε ότι η δουλειά κάνει τον πλούτο? Ποιος σου είπε δηλαδή ότι πρέπει να ξεσκεστείς τη δουλειά για να κάνεις λεφτά? Έχει δίκιο τώρα σε αυτό. Μπορείς, μου λέει, με άλλους τρόπους. Χωρίς να αναπατεώνεις πάλι όμως. Αλλά δεν χρειάζεται και να είσαι και δούλος. Αν έχεις δηλαδή πιο επιχειρηματικό μυαλό, πιο δραστήριο. Κάτσε μια καλή επένδυση. Μπράβο, ναι. Ο κάθε άνθρωπος. Και κακώς βάζουμε ταμπέλες και εμείς οι γονείς στα παιδιά ή προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά όπως θέλουμε εμείς. Ή... Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Λάθος. Είναι βασικό αυτό. Αλλά πιστεύω από την άλλη, ζώντας σε μια κοινωνία, γενικά υπάρχει μια ομοιομορφία. Δηλαδή, υπάρχει ένα κοινωνικό σύνολο, το οποίο δρά με μια συγκεκριμένη νόρμα. Και δυστυχώς αυτό είναι το κακό της εμαζοποίησης. Δηλαδή, το κοινωνικό σύνολο έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς πρέπει να δράσει κάποιος. Και δυστυχώς πολλές φορές εσύ το ακολουθείς
Είναι αυτό που λέγαμε με τα παιδιά την άλλη φορά. Ότι ο γυμνασμένος με το ρο κορμί, με το έτσι, πάει να πει ότι δεν έχει λογική. Δηλαδή, είδες τι πεποίθηση έχουμε. Έχουμε την πεποίθηση ότι αυτός που ξέρω εγώ μπορεί να έχει το τέλειο κορμί και να είναι γυμνασμένος, θα είναι έξυπνος. Ωραία. Ο σοφός και ο έξυπνος δεν θα έχει. Μπράβο, είδες. Ενώ είναι λάθος αυτό. Κακώς έχουμε αυτή την πεποίθηση. Μπορούμε να τα συνδυάζουμε όλα. Βλέπε Γιάννη Πολίτη. Εκείνος ήταν και τα συνδυάζει όλα, ναι. Είχε έρθει και εδώ. Είχε έρθει και εκείνος δεύτερη φορά εδώ. Ναι. Θέλω να σου πω όμως ότι δεν σε κάνει επιτυχημένος τα καλούπι. Δηλαδή πρέπει να παντρευτείς να κάνεις παιδιά. Και ποιος σου είπε φίλε ότι εγώ με το να κάνω παιδιά θα είμαι ευτυχισμένος. Μπορεί εγώ να μην τα αγαπάω τα παιδιά, να με εκνευρίζουν. Ντε και καλά, μα ξέρεις τι. Πρέπει να παντρευτείς. Μα με ρωτάσαμε να αγαπάω τα παιδιά και θέλω να κάνω παιδιά. Έτσι δεν είναι. Α, λένε σε μία φίλη μου, πω δεν έχεις παντρευτεί, δεν έχεις κάνει παιδιά. Και καλά, γιατί κάνεις αδυστυχισμένη. Εμένα, δηλαδή είναι οι πεπιθήσεις που μας βάζουν. Ναι, ναι. Καλό είναι αυτό που λες. Δηλαδή αυτό το μεταφέρεις όμως το μήνυμα και μέσα από το βιβλίο. Ναι. Παίρνουμε αυτό το μήνυμα ότι κυνήγησε το όνειρό σου χωρίς να ακούς τους γύρω σου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Όχι απαραίτητα βέβαια. Γιατί κάποιος για παράδειγμα ο οποίος αγαπάει να συναστρέφεται με τους άλλους κτλ. Δεν θα είναι κακό για εκείνον να ανταποκρίνει στις προσδοκίες. Θέλω να πω εδώ. Υπάρχουν, όταν ανοίξει σε μια κοινωνία, πρέπει να προσέξεις δύο πράγματα. Να προσέξεις τον εαυτό σου και να προσέξεις και τους άλλους. Mm-hmm. Δεν μπορείς να δράς εντελώς ατομικά. Δηλαδή, πρέπει να κοιτάξεις και την πλευρά του άλλου. Να σέβεσαι και την πλευρά του άλλου. Δεν είναι καλό δηλαδή να υιοθετήσεις μια αυθαίρετη αντίληψη κάνει, η οποία είμαι ελεύθερος και κάνω ό,τι γουστάρω κτλ. Χωρίς να με ενδιαφέρει. Εντάξει, δεν είπαμε να είμαστε αναρχικοί. Υπάρχει το άλλο άκρο. Ναι, υπάρχει το άλλο άκρο. Όχι το άλλο, υπάρχει και η άλλη αντίληψη, να μπει στη θέση του άλλου, ενσυναίσθηση, να δεις πώς βλέπει τον κόσμο και να προσπαθείς να το καταλάβεις. Ουσιαστικά αυτό είναι το βασικό, να υπάρχει έτσι η χρυσή τομή. Ο μέτρων άριστον. Παν μέτρων άριστον, κάτι ξέραν οι αρχαίοι που μας το διδάσκουν. Σωστό είναι μέτρων άριστον. Το παν μέτρων είναι λάθος. Γιατί? Γιατί και καλά το παν είναι πλεονασμός. Δηλαδή, το μέτρο είναι άριστο. Άμα βάλεις το παν μέτρο άριστο, το κάθε μέτρο άριστο, είναι πλεονάσμος, δηλαδή δεν χρειάζεται. Το σωστό είναι μέτρο άριστο. Και τα φιλολογικά σου πάλι. Καλά κάνεις, μ' αρέσουν εμένα αυτά τα... Δεν σκέφτεσαι όμως να γίνεις δάσκαλος, κάτι τέτοιο. Ας πούμε θα μπορούσες να γίνεις έτσι όπως σε βλέπω τώρα, καλός εισηγητής. Θα μπορούσες να οργανώνεις σεμινάρια, όπως ήρθε προχτές εδώ ένας φίλος μας συγγραφέας, που κάνει σεμινάρια, καλά εκείνος κάνει και ένα εργαστήριο λογοτεχνίας, ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης. Είναι στη βιβλιοθήκη της Νίκαιας, κοντά σου. Όποτε θες μπορείς να πας, είναι δωρεάν τα μαθήματα γραφής που κάνει. Σοβαρά, πώς λέγεται? Δημήτρης Κωνσταντινίδης, γράψου, θα σου δώσω και το τηλέφωνο και θα πας στη βιβλιοθήκη της Νίκαιας, θα πεις με στέλνει Ολυμπία. Είναι δωρεάν τα μαθήματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτός κάνει και συζητήσεις. Την προηγούμενη Τετάρτη είχε αφιέρωμα στο Θουκυδίδη και στο πώς ο Θουκυδίδης μας μαθαίνει ρεαλισμό. Και θα μπορούσαμε εμείς να τον εκμεταλλευτούμε αυτόν τον ρεαλισμό. Α. Μετά θυμίσαι να σου δώσω το τηλέφωνο να έρθετε. Γιατί ο άνθρωπος δεν ασχολείται με Facebook και τέτοια. Είναι. Α. Μόνο Viber. Εμείς δηλαδή μέσω Viber συνομιλούμε. Αυτό και Viber. Ναι, ωραία. Και είναι και κοντά σου. Μπορείς να πας μια Τετάρτη και στη βιβλιοθήκη Νίκαιας. Εκεί τα παραδίδει. Δεν είναι. Μπορείς όμως και εσύ. Μπράβο. Το έχω υπόψη. Ναι. Μπορείς όμως, γιατί με τον Δημήτρη πιστεύω θα γίνετε καλή φίλη. Είναι ωραίος άνθρωπος. Του είχα μιλήσει για σένα όταν ήρθε εδώ. Μια. Λοιπόν, μπορείς και εσύ να το κάνεις αυτό αύριο μεθαύριο. Αυτό που κάνει ο Δημήτρης. Και ο Δημήτρης δεν έχει τελειώσει πανεπιστήμιο. Η δουλειά του δεν έχει καμία σχέση με τη γραφή. Θα τον γνωρίσεις προσωπικά. Καμία σχέση. Τίποτα. Είναι τώρα στην βιβλιοθήκη Νίκαιας, λέει. Ναι. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο μετά, να τον μιλήσει. Λοιπόν. Και δεν έχει καμία σου λέω σχέση με τη... Απλά ήταν η αγάπη του από μικρός. Δεν κατάφερε να το κάνει επάγγελμα. Και το κάνει δωρεάν. Μπράβο. Εθελοντικά. Πολύ σημαντικό. Χάνει το χρόνο του και τα κάνει εθελοντικά, δωρεάν. Δεν τα κάνει ούτε για κέρδος, ούτε από σκοπή κάπου. Αλλά είναι έμπνευση για άλλους. Δηλαδή εγώ εμπνεύστηκα από αυτόν, από τον κύριο Δημήτρη. Και σου το λέω εσένα τώρα ότι τι μπορείς να κάνεις.
Γιατί σε βλέπω ότι μιλάς. Έχεις πολύ ωραίο λόγο. Θα σου βγάλω εγώ και άλλα προτέρματα. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, είχες κάνει κλικ. Νομίζω ότι θα γίνεις κάτι μεγάλο στην Ελλάδα. Πώς έχουμε το Θοδωράκι, πώς έχουμε... Κάτι τέτοιο μου βγάζεις. Δεν στο λέω για να σε εξυψώσω. Το έχω νιώθω μέσα μου από την πρώτη φορά που σε είδα. Και νομίζω θα γίνει. Θα δεις. Ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά σχόλια. Μα όταν θα γίνει να με θυμηθείς. Θες να βάλουμε ένα τραγούδι. Τι θες να κάνουμε. Λοιπόν, για να μην σε κουράζω και όλοι. Ουσιαστικά νομίζω μια και είπαμε κάποια πράγματα για μένα. Για τη συγγραφή, τις παλαιότερες εμπνεύσεις μου κτλ. Νομίζω ότι είναι καλό να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι, ώστε μετά να εισαχθούμε στα σχετικά με το βιβλίο. Ωραία. Να πω δεν
σαν μαμά εγώ, άρχισα εδώ την κατήχηση και κάθομαι τώρα και λέω στο Μίλτο ότι πρέπει... ναι, γιατί έτσι είναι. Τώρα του λέγα για τη φιλία. Πώς υπάρχουν οι γλυκοφιλίες και πόσο πολύ όντως κάποιοι φίλοι σε σένα σε στήριξαν. Εγώ και εντωμεταξύ γι' αυτό σου λέω να μπει σε ένα κλίμα με το, με το εργαστήριο γραφής, θα μπει σε ένα κλίμα που είναι όλη η ατμόσφαιρα έτσι. Εγώ θυμάμαι μικρή, πήγα σε μια σχολή θεάτρου, μου έκανε η Ρούλα η πατεράκι, πολύ μεγάλη δασκάλα μαθήματα. Και πήγαινα σπίτι μου και έλεγα στην αδερφή μου, λέω να σου παίξω τη Μύδια. Η αδερφή μου που με αγαπούσε, καθόταν να με δει. Οι φίλες μου όμως, οι καλές δίθεν φίλες, κακά κοροϊδεύανε, γελοποιούσανε, με απογοητεύανε. Δεν μου δίναν όθηση να πάω εκεί που καταλαβες. Ναι. Με αποτέλεσμα εγώ να παρασυρθώ από εκείνες στο κακό και έμεινε το όνειρό μου όνειρο. Έμεινε μετέωρο. Ναι ρε γαμώ το. Ναι. Εγώ νομίζω όμως ότι δεν θα φύγει η ψυχή μου αν δεν ολοκληρωθεί. Ναι, ήρθε η ευκαιρία. Νομίζω. Λες να το βγάλω παράσταση. Λοιπόν, λες να το πάρω και να το κάνω έργο. Λοιπόν, μπορεί δεν ξέρεις, τίποτα δεν είναι αδύνατον σε αυτόν τον κόσμο. Τα πάντα είναι δυνατά. Ακριβώς. Και μιλάμε για το πόσο σημαντικό είναι και ο κόσμος γύρω μας, έτσι δεν είναι. Ναι. Πώς μας επηρεάζουν και στα όνειρά μας. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό τι άτομα θα έχει στο κοινωνικό σου περίπτωση. Και πόσο θα σε βοηθήσουν, θα σε προωθήσουν, θα σε καταλάβουν. Αυτό όπως και είπα και πριν, είναι καλό να είσαι ο εαυτός σου και όντας ο εαυτός σου σίγουρα θα υπάρχουν άτομα τα οποία θα σε προσεγγίσουν. Θα σε προσεγγίσουν δηλαδή για αυτό που βγάζεις και είναι το πραγματικό εγώ σου. Άμα δηλαδή προσπαθείς να δείχνεις στους άλλους τον καλύτερο εαυτό που προβάλλει η κοινωνία, μπορείς να προσεγγίσεις πολλά άτομα έτσι, αλλά δυστυχώς θα έχουν προσελκυθεί από αυτό που δείχνεις και όχι από αυτό θα είναι κάτι ψεύτικο που δεν θα διαρκέσει πολύ και κάποια στιγμή θα πέσει. Σύντομα θα διαραγεί στο άμεσο μέλλον και θα το ανακαλύψει δυστυχώς αργά. Mm-hmm. Γιατί στις δυσκολίες είναι που μένουν οι πραγματικοί φίλοι. Ενώ στα εύκολα όλοι είναι μαζί. Γι' αυτό και είναι άσχημο γιατί εκεί που θα τους χρειαστείς πραγματικά εκεί δεν θα είναι κοντά σου. Έτσι. Έτσι. Αλλά έτσι καταλαβαίνεις και τους ανθρώπους όμως. Ναι. Έτσι γίνεσαι και εσύ πιο δυνατός. Έτσι μαθαίνεις και τον εαυτό σου να δεις κατά πόσο είσαι εσύ δυνατός, ευαίσθητος, σκληρός. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ μπορεί να λέω δώσε μου συμπόνια. Άμα δεν έρθεις εσύ να με πονέσεις, να με πληγώσεις, πώς θα μάθω να συγχωρώ. Έτσι δεν είναι. Το σπαθείς το ατσάλι ακόμη. Έτσι μπράβο. Α, μπράβο. Ωραία παροιμία αυτή. Ποιος σου την είπε, ωραίο αυτό. Μόλις με τώρα αυτό μιλήσαμε για πώς μπορεί και καλά... Πώς μπορούν οι δυσκολίες να σε κάνουν να σε ατσαλώσουν κάποιο δυνατό και μου έρθει κάτι αντίστοιχο. Το σπαθί για να απομυστεί χρειάζεται κάτι. Δεν μπορεί να στο μετράξει να απομυστεί. Χρειάζεται βέβαια, κάτι σκληρό. Κάτι σκληρό σαν αντίσταση, για να γίνει πιο κοφτερό. Ναι. Σαν να το ατσάλει. Θα μπούμε λίγο μέσα στο έργο. Ναι. Είναι καλό να. Να αρχίσω εγώ να διαβάζω. Στην περίληψη. Ωραία. Και εγώ θα πω κάποια βασικά. Ωραία. Ώστε να εισαχθούν στο βασικό το καταφύγιο στον ουρανό, σύμφωνα με το μύθο, είναι η θαυμαστή πόλη που έχει οικοδομήσει ο Θεός για χάρη των ανθρώπων. Μια μυστήρια πόλη που κανείς μέχρι τώρα δεν έχει κατορθώσει να ανακαλύψει. Πιστεύετε πως αν κάποιος περνούσε τις μεγάλες χρυσοπίκυκλητες πύλες της, τις χαλκευμένες με πολύτιμα πετράδια, και δίσδε στο εσωτερικό της, η ψυχή του πλημμυριζόταν από μοναδικά αισθήματα ομορφιάς και μακαριότητας. Το καταφύγιο στον ουρανό, το οποίο αναζητά με γενναιότητα ο ήρωας του έργου στα ταξίδια του, ίσως να μην υπάρχει στο δικό μας κόσμο και να μην έχουμε τη δυνατότητα να το διασχίσουμε. Μα όμως όλοι σίγουρα έχουμε έναν ισχυρό και ίσως παιδιάστικο όνειρο που σιγοκαίει στην καρδιά μας, σαν και του πρωταγωνιστή της ιστορίας, που σαν λοιπόν το ικανοποιήσουμε θα είναι σαν να φτάσαμε στο δικό μας καταφύγιο του ουρανού. Ναι, είναι αυτό το όνειρό μου τώρα λες, γι' αυτό μου το λες. Το καταφύγιο στον ουρανό είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για όλους αυτούς που έχουν όνειρα και αγωνίζονται να τα κατακτήσουν. Φτάνουν έτσι στην ευτυχία και στην προσωπική τους ολοκλήρωση. Οι προκλήσεις και οι περιπέτειες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο πρωταγωνιστής για να εκπληρώσει το υψηλό ιδανικό του,
αντικατροπτίζουν τους αγώνες, τα διλήμματα και τις δυσκολίες που βρίσκει ο καθένας μας στο δρόμο του. Για την ικανοποίηση των προσωπικών του ονείρων, που πολλές φορές μοιάζουν μακρινά και μαγικά σαν το κατοφύγιο στον ουρανό. Και πρέπει να προσπαθούμε για αυτά τα όνειρα και να μην δηλιάζουμε, ακόμα και αν αποτύχουμε στο τέλος. Γιατί όπως λέει και ένας από τους χαρακτήρες του βιβλίου σε μια στιγμή, τα όνειρα είναι για να τα εκπληρώνεις ή για να καίγεσαι μέσα στη φωτιά τους προσπαθώντας να τα ικανοποιήσεις. Εγώ είμαι το δεύτερο σκέλος. Αυτή τη στιγμή. Ναι, βέβαια. Σε βάζει μέσα στη σκέψη του βιβλίου. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι μια περιπέτεια. Όντως. Ξεκινάει μια περιπέτεια. Και ένα κυνήγι ονείρου. Ε? Ναι. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας καλείται να ασθενείς. Διαμένει σε ένα μικρό νησί, το Θαλασσόλοφο. Σαν χαρακτήρα θα μπορούσαμε να τον περιγράψουμε δυναμικό, γενναίο, ειλικρινή κυρίως και κάπως ονειροπόλο. Αγαπάει τη θάλασσα και γι' αυτό το λόγο θέλει σαν μεγαλώσει να γίνει ναυτικός. Όμως γινόμενος ναυτικός δεν θέλει μονάχα να κάνει ταξίδια και να ανακαλύψει νέα ήθη και έθιμα και μοναδικές περιοχές. Έχει στο νου του να ικανοποιήσει έναν ύψιστο στόχο. Αυτός ο ύψιστος στόχος είναι να ανακαλύψει το καταφύγιο στον ουρανό, το οποίο ουσιαστικά είναι μια μυθική πολιτεία και φημολογείται πως αν καταφέρεις και να ανακαλύψεις και περάσεις τις χρυσοπίκυλες πύλες της, θα ανακαλύψεις την απόλυτη ευτυχία. Και ουσιαστικά λοιπόν, με λίγα λόγια συνοπτικά, το καταφύγιο στον ουρανό αφορά τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει ο ναυσιστένης προκειμένου να ικανοποιήσει το υψηλό ιδανικό πέσο στο νου του, που δεν είναι άλλο από το καταφύγιο στον ουρανό. Είναι βέβαια εδώ σημαντικό να κάνω ένα σχόλιο, δηλαδή να πω το δίδαγμα το οποίο θέλω να περάσω με το καταφύγιο στον ουρανό στους αναγνώστες μου. Θέλω να δώσω το έναυσμα στους αναγνώστες μου να κυνηγήσουν το δικό τους καταφύγιο στον ουρανό. Ένα καταφύγιο στον ουρανό το οποίο είναι μοναδικό για τον καθένα μας. Ναι. Μπορεί για τον ένα, για παράδειγμα, να είναι μια μονιασμένη οικογένεια, για τον άλλο μπορεί να είναι μια όμορφη σχέση, για κάποιο τρίτο ένα καλό και ασφαλές σπίτι, οτιδήποτε ουσιαστικά το οποίο μας ολοκληρώνει και δίνει αξία στη ζωή μας. Αυτό δηλαδή να κυνηγήσει ο καθένας. Αυτό είναι θέλω το ένας μοναδός, το προσωπικό καταφύγιο στον ουρανό, το καθένα. Μέσα από την ιστορία βγαίνει αυτό το συμπέρασμα λοιπόν, ότι πρέπει να κυνηγάμε τα όνειρά μας, γιατί όπως λέμε η θάκη του καθενός, έτσι είναι και το καταφύγιο. Είναι κάτι προσωπικό για τον καθένα. Ναι, είναι κάτι προσωπικό, μπράβο. Ναι, οτιδήποτε φυσικά μας ολοκληρώνει και δίνει αξία, κάνει πιο ποιοτική τη ζωή μας. Οτιδήποτε μας ολοκληρώνει και πραγματοποιείται σαν όνειρο. Ας πούμε, εγώ δεν έχω ολοκληρωθεί που δεν έχω γίνει αυτό που θέλω. Εδώ ήρθε η ώρα λοιπόν. Εντάξει, κάνω κάτι έτσι παραφερή, να παρηγορούμε. Κάτι σχετικό. Αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή, αν δεν κυνήγησα το όνειρό μου. Αντίθετα με το φίλο μας τον Δημήτρη, που παρόλο που κάνει κάτι άλλο, κυνηγάει το όνειρό του. Έτσι δεν είναι? Ή εσύ κυνηγάς το όνειρό σου. Ή ο αδερφός μου, ξέρω εγώ, το χόμπι του το έκανε επάγγελμα και δημιουργεί μέσα από αυτό που αγαπάει. Αυτό που είπες τώρα μου έφερε ένα ωραίο απόθεμα στο μυαλό, που ίσως είναι και λίγο τρομακτικό. Τα όνειρα τα οποία δεν ικανοποιούνται, κραυγάζουν για να ικανοποιηθούν μέσα από εφιάλτες στον ύπνο σου. Έτσι ρε φίλε γίνεται. Ναι. Έτσι γίνεται όμως. Δηλαδή δεν ικανοποιείς ένα όνειρο. Υποσυνείδητα υπάρχει μέσα σου πάντα. Και σε τρώει, σε τρώει, σε τρώει. Και αυτό κραυγάζει σαν εφιάλτης. Ξέρεις, εν τω μεταξύ κάποιοι άνθρωποι που, τώρα αυτό το λέω γιατί πάω και σε κάτι σεμινάρια έτσι, αγκηδισμού και τέτοια. Λοιπόν, πολλά μπλοκαρίσματα που έχουμε, αρρώστιες που βγάζουμε στο σώμα μας, είναι πράγματα που δεν έχουμε ικανοποιήσει. Μπορεί συνειδητά να το παίζω λάρτσο, ότι εντάξει δεν πειράζει, υποσυνείδητα όμως μας τρώει, κατάλαβες. Και έτσι μπλοκάρουμε τον εαυτό μας. Πρώτα απ' όλα λέμε ψέματα στον ίδιο μας τον εαυτό, ότι είμαι καλά. Και αμέσως τον μπλοκάρω. Και πού μπλοκάρουμε, γιατί τι είναι το πάνω στον οργανισμό? Τα νεφρά, το σηκώτη. Εντάξει. Και κάνουμε μπλοκαρίσματα εκεί. Και βλέπεις τους άντρες και παθαίνουν κύρωση του ύπατος, παθαίνουν όλα αυτά.
βλέπεις τις γυναίκες παθαίνουν. Δηλαδή και είναι αρρώστιες που δημιουργούνται από μπλοκαρίσματα που κάναμε εμείς μόνοι μας στον εαυτό μας. Που δεν... Γι' αυτό λέει αγάπα τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει. Εγώ τώρα το άρχιζω να το καταλαβαίνω στα 44 γίνομαι τώρα 19. Μερικοί δεν το καταλαβαίνουν ποτέ. Ναι. Ναι, ναι, πιο μικρή δεν το καταλάβαινα. Τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω αυτό που λέει αγάπα τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει ότι να είσαι με τι άλλο ειλικρινής με τον εαυτό σου για να μην τον μπλοκάρεις. Ναι, οπωσδήποτε. Κατάλαβες. Δηλαδή, να μην το... αυτοί που το παίζουν δίθεν, πρόσεξε μεγάλους ανθρώπους που το παίζουν δίθεν, οι προσωπικότητες, γυναίκες. Γιατί εγώ έχω κάτσει 2 χρόνια τώρα και το κοιτάω αυτό και το τσεκάρω και δες τι αρρώστιες τις χτυπάνε. Και θα καταλάβεις. Και μπορεί να είναι κάποιος μπροστά, επιφανής, έτσι ξέρω εγώ, ότι έχει τον ευτυχισμένο γάμο και αυτά και αυτά και αυτά. Και είναι, έχει κοροϊδέψει τόσο πολύ τον εαυτό του, που μετά του βγαίνει καρκίνος, του βγαίνει. Το... Καταλαβες. Τους βγαίνουν τέτοια και λες, μα ήταν πολύ. Πώς τους χτύπησε αυτό το πράγμα ξαφνικά. Είναι πολύ βασικό να δούμε πως δεν υπάρχει μια πανακία. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι το οποίο κάνοντάς το θα φτάσει στην ευτυχία. Δηλαδή, ζώντας σε μια κοινωνία σαν και αυτή, μια καπιταλιστική κοινωνία, έχουμε στο νου μας δηλαδή ότι έχοντας πολλά λεφτά θα ικανοποιήσουμε όλα τα όνειρά μας, δεν θα έχουμε προβλήματα. Αλλά αυτό δεν ισχύει γιατί έχοντας χρήματα έχεις και άλλα προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή πάντα θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει πολλά χρήματα έχει και περισσότερες ευθύνες. Ζώντας ένα πολυτελές σπίτι θα πρέπει να το συντηρήσει αυτό το σπίτι. Έχει άλλες ευθύνες. Αντίστοιχα, πρέπει για παράδειγμα να προσέχει τα άτομα που το προσεγγίζουν. Επειδή έχει πολλά λεφτά, είναι πολύ λογικό κάποιος να θέλει να τα βάλει στο χέρι. Έτσι λοιπόν οι σχέσεις του να είναι επιδερμικές. Εγώ τώρα δεν θα σου πω ονόματα. Ξέρω έτσι μια καλή φίλη του γιού μου που έχουν πάρα πολλά λεφτά. Oh. Είναι πολύ εφοπλιστές αυτοί. Ναι. Τέλος πάντων, όποτε έρχεται η κοπέλα από την Αγγλία και τους βλέπει, μου έλεγε εδώ ο γιος μου τώρα το καλοκαιράκι, ότι του λέγε το κορίτσι γιατί αυτές τις φίλες της παίρνει iPhone. Oh. Τέτοια πράγματα. Δυνατό. Ναι, είναι δηλαδή για να την έχεις φιλενάδα. Λοιπόν. Και όμως του λέγε του Γιώργου ότι εγώ δεν νιώθω ότι έχω καμιά πραγματική φίλη. Ξέρω ότι έρχονται μαζί μου για τα λεφτά. Ναι. Αυτή η κοπέλα τώρα σκέψου και είναι 19-20 χρονών, αύριο μεθαύριο αυτή την πεποίθηση θα την έχει και για τους άντρες. Ότι δεν με αγαπάνε, κατάλαβες. Σκέψου ότι αυτό το κορίτσι μεγαλώνει με αυτό. Ποια ευτυχία λοιπόν είναι τα λεφτά για αυτήν, ναι. Βγάζω, βγαίνουν άλλα προβλήματα. Δηλαδή, ο κόσμος του πλουσίου έχει τα δικά του προβλήματα και ο κόσμος του φτωχού αντίστοιχα. Ναι, έχει, δηλαδή. Και κάθομαι και μου τα λέω και του λέω: είδες, του λέω ότι εν τέλει το χρήμα δεν είναι ευτυχία. Έχουν άλλα. Δημιουργεί άλλα πρόβλημα. Ναι. Όντως. Και αυτό δηλαδή. Κάποιος που σκέφτεται, βλέπει δηλαδή κάποιον άλλο και το πιστεύει ότι θα είναι ευτυχισμένος μέσα από τη ζωή του. Δεν ξέρεις, μπράβο, να δεν ξέρεις το καθένας τι έχει μέσα του. Έλεγε πολύ σωστά ο Επίκουρος. Έλεγε λοιπόν ο Επίκουρος, πρωτού θέλουμε να ικανοποιήσουμε μια επιθυμία, να δούμε τη ζωή αυτού νου, ο οποίος έχει ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία. Δηλαδή θέλουμε να βγάλουμε πολλά λεφτά, να δούμε πώς ζει ένας πλούσιος, και αφού δούμε λοιπόν πώς ζει εκείνος ο οποίος έχει εκπληρώσει την επιθυμία μας, μετά να. Ύστερα από αυτή τη γνώση, να καταλήξουμε σε κάποιο έτσι. Σε κάποιο καλύτερο συμπέρασμα, σε κάποιο ορθότερο συμπέρασμα. Μπράβο, ναι. Ναι. Το σωστό είναι, πιστεύω, να έχεις μια αυτογνωσία, να γνωρίσεις τι πραγματικά θέλεις και τα λοιπά. Κοίταξε να δεις, να δικαιολογείς και τον εαυτό σου ότι κάθε φορά αλλάζεις. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι η Ολυμπία που ήμουν στα 20, αλλά ούτε και η Ολυμπία που ήμουν στα 30. Ούτε και η Ολυμπία που ήμουν πριν 5 χρόνια σε πεποιθήσεις. Αλλάζουμε συνέχεια. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε σαν άνθρωποι και να το εξελίσσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να το δεχτούν αυτό στη ζωή τους, ότι αλλάζουν, ότι οριμάζουν, ότι πρέπει να αλλάξουν. Ναι. Δεν το καταλαβαίνουν. Μένουν σε ένα καλούπι. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πρέπει να εξελιχθείς. Πρέπει να. Θες, δεν θες κάποια πράγματα να τα πετάξεις. Δεν γίνεται να σου πει ο ίδιος. Ναι. Δεν γίνεται να έχεις τις ίδιες ιδέες πάντα. Αλλάζουμε πάρα πολύ σαν άνθρωποι. Και πιστεύω πως δεν είναι και η υγεία. Άλλο οι αρχές. Όχι, εντάξει, πρέπει να διαφορετικό. Και άλλο οι πεποιθήσεις. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ τώρα αυτή την πεποίθηση που είχα. Ποια να σου πω τώρα, μια πεποίθηση. Που έχουν αλλάξει. Ποια να σου πω τώρα. Για το όνειρο.
Για το? Για το όνειρο. Δεν το κυνήγησες παλιά, ενώ τώρα... Ρε παιδί μου, ναι, όχι άλλο, ρε παιδί μου, πεπιθήσεις που είχαμε στο μυαλό μας και τώρα δεν τις έχουμε και που μπορεί να μας μπλοκάρανε. Κατάλαβες? Να. Αυτές οι σκέψεις, δηλαδή... Θα σου πω ένα παράδειγμα. Είχα ακούσει μικρή χωρισμένη με τους χωρισμένους ή παντρεμένη με τους παντρεμένους. Το τηρούσα μέχρι και τώρα το τηρώ, αλλά δεν, είναι, δεν ισχύει όμως. Δεν ισχύει. Τι να σου πω τώρα. Μια πεποίθηση ρε παιδί μου. Ο άντρας πρέπει να ξέρει τη γυναίκα από τη μέση και κάτω. Την άλλαξα αυτή την πεποίθηση. Δεν τη θεωρώ σωστή για μένα, ναι. Καλά, ποτέ δεν τη θεωρήσα σωστά, αλλά να σου πω. Ναι, ένα παράδειγμα. Αυτό. Άλλο αρχές. Είμαι ηθικός. Δεν κλέβω. Αυτές είναι αρχές μας, εντάξει. Αυτά είναι που μεγαλώ. Είναι αυτές δεν αλλάζουν οι αρχές. Αν είσαι ηθικό στοιχείο, θα μείνεις ηθικό στοιχείο. Δεν αλλάζεις. Δεν γίνεται. Ο γεννημένος ηθικός δεν θα γίνει ποτέ ανήθικος. Πρέπει να είσαι γεννημένος ανήθικος για να γίνεις ανήθικος. Δεν γίνεται να αλλάξει. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Τσεκάρε το και σε εσένα έτσι τη ζωή. Δεν θα δεις ποτέ κάποιον που όντως είχε από τη ρίζα του να έχει καλό μέσα του να γίνει κακός. Κάπου διάβαζα, λέει, ότι η κακία και η πονηρία δημιουργείται. Δεν υπάρχει. Δεν την έχουμε, λέει, οι άνθρωποι μέσα μας. Ναι, βάσει του περιβάλλοντος. Ναι. Εγώ πάλι δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος γεννιέται. Mm. Και απλά μετά εξελίσσεται. Δηλαδή, αν είσαι κακός, θα είσαι κακός. Γεννιέσαι κακός. Δεν γίνεσαι. Εγώ σπάζομαι και τις διαδηλήψεις. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχει ένα μέσο. Σαν κληρονομικότητα, έχω διαβάσει γενικά ότι πολλά χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε, στοιχεία της προσωπικότητας, έχουν καθοριστεί κληρονομικά. Δηλαδή, κάποιος που είναι να είναι εξωστρεφής ή εσωστρεφής κτλ. Ή να αγαπάει τη δύναμη κτλ. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία είναι πολύ κληρονομικά. Αλλά βέβαια υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία μέσα από το περιβάλλον τα αποκτάς. Για παράδειγμα τώρα σχετικά με την ηθική. Άμα κάποιος για παράδειγμα αγαπάει τη δύναμη κτλ. Mm-hmm. Έχει περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσει για παράδειγμα μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Δηλαδή κάποιος να του κάνει κάτι και να τα πάρει και να τον δείξει. Όχι για πάει φυλακή. Οπότε αυτός είναι, μπορούμε να πούμε, κατά κάποιο τρόπο κληρονομικά κακός. Ενώ κάποιος άλλος ο οποίος είναι εσωστρεφής, κληρονομικά, εντάξει, θα δεχτεί περισσότερα πράγματα, είναι πιο μετριοπαθής, είναι πιο κοινωνικά αποδεκτός, οπότε είναι πιο πιθανό να μην εκδηλώσει αρνητική συμπεριφορά. Και οπότε να είναι κατά κάποιο τρόπο καλός. Εγώ το πάω έτσι, δηλαδή το τι θεωρείται καλό ή τι θεωρείται κακό, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνία. Εντάξει, είναι και που μεγάλωσε, επειδή όπως έχουν κάνει τα πειράματα με τους πιθήκους και με αυτά που βλέπουν όταν είσαι σε ένα περιβάλλον και μαθαίνεις κάπως. Εντάξει, τώρα αν εγώ είμαι σε ένα σπίτι που έχει βία, θα μου βγει βία. Αλλά απ' την άλλη, έχεις δει σε οικογένειες με βία και έχουν βγει κάτι παιδιά μάλαμα. Ακριβώς, υπάρχει ένα μέσο. Δεν είναι δηλαδή, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε μια αδιαλάχτη αντίληψη. Απλώς εσύ είναι και τα δύο. Παίζει πότε ένα ρόλο. Παίζει πότε το ένα θα συμβεί και πότε το άλλο. Ναι. Εξαρτάται δηλαδή. Δεν είναι κάτι αντικειμενικό. Συμφωνώ. Πάντως ισχύουν και τα δύο, πιστεύω. Μπορούμε να δούμε δηλαδή και τις δύο πλευρές. Εντάξει, έτσι. Μπορεί υπάρχουν άτομα δηλαδή που ήταν καλή οικογένεια και ζήτηκε, ξέρω εγώ, πολύ κακός άνθρωπος. Μπράβο. Δεν το περιμέναμε από αυτό. Βγήκε παλιόπαιδο. Ναι. Ναι, και αντίστοιχα που βγαίνουν τρομερά παιδιά. Από εγκληματίες γονείς, ναι. Από έτσι, από... Ναι, και συνήθως αυτά τα παιδιά που βγαίνουν από διαλυμένες οικογένειες... Γίνονται πιο σωστά. Ναι, έχουν δει το άσχημα, έχουν δει την κόλαση, δεν θέλουν να έχουν άλλους ανθρώπους να βιώσουν αυτή την κόλαση που έζησαν και προσπαθούν μέσα από αγαθοεργίες... Βέβαια, βλέπεις και κάτι άλλα, όπως έβλεπα στο ίντερνετ, το διάβαζα, ένας που σκοτώθηκε, που τον παρέσυρε το αμάξι πριν μια εβδομάδα. Ο ίδιος θάνατος είχε ο πατέρας του ή η μάνα του πριν, όταν ήταν αυτός 12-13 χρονών. Δηλαδή, όχι, αυτός παρέσυρε κάτι παιδιά και έτσι είχε φύγει, μου φαίνεται, η μάνα του. Ο, ναι, με τον ίδιο, μάνα. Ναι. Κατάλαβες. Ήτανε τώρα, αυτός ήτανε τώρα ο
που παρέσυρε τους άλλους. Και το ίδιο είχε πάθει, λέει αυτός, το βλέπα στο ίντερνετ και έλεγε ηρωνία, λέει, της τύχης, ότι έτσι και έτσι, ναι. Και διάφορα τέτοια συναντάς, δηλαδή βλέπω ποια άλλη τώρα που ήταν που τη σκοτώσανε. Εφοριακό. Εφοριακός είναι που τη σκοτώσανε και βρήκαν ότι πάλι είχε γίνει έγκλημα, είχαν σκοτώσει τον πατέρα της. Δηλαδή πάλι είχε γίνει κάτι τέτοιο και στο παρελθόν και επαναλήφθηκε αυτό. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Μια αλληλουχία γεγονότων. Καλά, ήταν και οι άλλοι τώρα που ψάχνουν, αυτοί που λέει αυτοκτόνησε, αλλά λένε δεν αυτοκτονήσε, την αυτοκτονήσανε. Ναι, την οδήγησε. Εγώ κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα μεταξύ μας, σε ένα μικρό χώρο, είναι ξεφτύλα να πεις ότι αυτή η γυναίκα αυτοκτόνησε για έναν άντρα και άφησε τα παιδιά της τρία. Είναι ξεφτύλα. Κατάλαβες. Γι' αυτό προσπαθούν οι γονείς και ο αδερφός να το βγάλουν σαν δολοφονία. Η γυναίκα όμως, και από το βιντεάκι που αναρτήσαν αυτοί και από τα μηνύματα, ήταν τρελή από έρωτα και δεν ήξερε τι έκανε. Και σαν γυναίκα, επειδή έχω ξέρω την καψούρα και ξέρω να όπως οδηγάω και έκλαιγα από καψούρα, με παίρνει ο γιος μου και εγώ ήμουν στην καψούρα μου και δεν υπολόγιζα εκείνη την ώρα ότι γιορτάζει, κατάλαβες. Επειδή το έχω περάσει και ξέρω που μπορεί να φτάσει μια γυναίκα στην απόγνωσή της, εγώ θεωρώ ότι αυτή η γυναίκα αυτοκτόνησε. Είμαι 1000% σίγουρη ότι αυτό. Όπως λέγανε για τον Παντελίδη και εγώ ήμουν 1000% σίγουρη ότι δεν υπάρχει, ήταν καθαρά τύχημα. Και χτυπιόντουσαν ότι το κάνει οι κοπελίτσες και τέλεια λαθώθηκανε. Βγήκε, ναι. Έτσι θα δεις ότι και με αυτό η κοπέλα αυτοκτόνησε. Η κοπέλα της είπε αυτός χωρίζουμε στην απελπισία της. Μπορεί να έτρεχε να ετοιμάσει μηχανικά το πάρτι του γιου της, αλλά το μυαλό της ήταν στην καψούρα της. Γι' αυτό έστειλε και το μήνυμα στη γυναίκα αυτού του παιδιού. Είναι και πιο λογικό να σταθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή αυτοκτόνησε. Παιδί μου έστειλε μήνυμα στη γυναίκα του. Η γυναίκα του, άμα τη δεις, μια κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά, αυτά είναι γριά μπροστά στη γυναίκα αυτού νου. Yes. Μια βλάχα ήτανε. Και φαίνεται ότι ήτανε, ότι δεν ήτανε στα καλά της. Αναρτήσαν ένα βιντεάκι για να τη δικαιώσουν. Αυτό το βιντεάκι την καίει, φαίνεται ότι δεν πάει καλά. Δεν το έχω δει. Ψάξε και στις ειδήσεις και πάτε και θα τα δεις. Και πες μου ρε εσύ, εγώ είμαι διαστητικό άτομο, πες μου και εσύ τη διαστησή σου. Εγώ είμαι 1000% σίγουροι. Και προσπαθούν να πούνε ότι χάθηκε το κινητό της και αυτά. Αφού όταν τη βρήκανε, βρήκανε και το κινητό της. Πώς χάθηκε μετά το κινητό της. Αυτά τα κάνανε οι συγγενείς, γιατί είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα των ξεφτυλιστών στο μικρό χώρο, την κοινωνία, ενώ καλύτερα να πούνε, α, το φάγανε το παιδί μας, πέθανε. Καταλαβες. Πρώτα απ' όλα δεν την κηδεύει ο παπάς στο χωριό, άμα φάνει ότι αυτοκτόνησε. Ναι, δεν θα γινόταν κηδεία. Μπράβο. Δεν θα πηγαίνει να τη μνημονεύουν, πώς να σου το πω. Ναι, ναι, ξέρω. Και τώρα για να βγάλουν αυτή την ρετσινιά, πέσανε με τα μούτρα ο αδερφός να πει ότι... Καταλαβες. Ναι. Και όχι τις φάγανε λεφτά, και... αφού είχε τόσα δις. Αλήθεια, είχε. Είχε, λέει, πολλά. Ξέρω εγώ έτσι λένε, ότι τις έφαγε ο γιατρός λεφτά, ότι τις φάγανε κάτι τότε μεταξύ. Επειδή ο γιατρός φαίνεται έχει πάει και έχει δώσει όλα τα στοιχεία ο άνθρωπος. Τον έχουν ξεκόψει ότι φταίει. Το βγάλανε επίσημα στο ίντερνετ ότι δεν είναι ένοχος. Δείξανε και τη γυναίκα του. Μια κοπελίτσα. Αυτή τι θα κάνει τώρα. Αυτή. Που της έστειλε η άλλη μήνυμα, εγώ θέλω να σε χωρίσω για να πάρω τον άντρα σου. Και εν τέλει πάει και αυτοκτονεί. Αυτή η γυναίκα τι σοκ έπαθε. Θα αντιμετώπισε τη χειρότερη κατάσταση από όλους. Εγώ μόνο αυτή τη γυναίκα λυπάμαι, κανέναν άλλον. Και τα παιδιά της γυναίκας αυτήνής που αυτοκτόνησε. Που εντάξει, για την ηθική των παιδιών πρέπει να φανεί ότι τη σκοτώσανε. Ναι. Γιατί για φαντάσου να πεις, κοίτα η μάνα μου, ειδικά τα αγόρι της, πέθανε για έναν άντρα, κατάλαβες. Είναι πολύ χοντρό. Είναι πολύ χοντρό, ναι. Αυτά είναι που παθαίνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν λογική για μια αγάπη. Δηλαδή, για μια αγάπη, έχεις τρία παιδιά και πας και δίνεις τη ζωή σου για τι. Για κάτι εντελώς έολο. Ναι. Κατέστρεψε δηλαδή τον εαυτό της, πάνω απ' όλα, ο άλλος με την άλλη να μπορεί και να τα βρούνε.
Ο γιατρός με τη γιατρίνα, νοσηλεύτρια γυναίκα του, μπορεί να νοσηχώρεσαι, δεν ξέρεις, λέμε. Αυτή κατέστρεψε τα τρία της παιδιά. Από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, ο Θεός να την αναπαύσει, μακάρι να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Βέβαια, η αλήθεια να είναι να προστατεύει και τις ψυχές των παιδιών. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Και από εκεί να παίρνουμε εμείς παραδείγματα και μαθήματα. Και αυτήν είσαι ένα όνειρο ήταν ο ερωτάς της με τον γιατρό, έτσι δεν είναι? Ένα καταφύγιο στον ουρανό. Ναι. Και αυτήν είσαι ένα καταφύγιο στον ουρανό ήταν, γιατί ήταν χείρα από τον άντρα της. 4 χρόνια χείρα. Κάτι. Τέλος πάντων, δεν είμαι εγώ άξια να κρίνω τον Κοσμάκη. Άρα και η αγάπη είναι ένα καταφύγιο στον ουρανό, ε. Ο πόθος μας να κερδίσουμε μια καρδιά. Και αυτό είναι ένα όνειρο, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε. Συνήθως αυτό είναι κιόλας. Περισσότερες φορές. Ναι, τις περισσότερες φορές. Όχι, εντάξει. Για μένα τα όνειρα είναι η εργασία, είναι να αγοράσω ένα σπίτι τώρα, ένα σπίτι στον ουρανό. Τέτοια. Εκεί η αγάπη, ο έρωτας της ζωής μας, ε. Ναι. Πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά πιστεύω ότι είναι από τα πιο ευγενή αισθήματα η αγάπη. Ναι. Αυτό δηλαδή που σε ολοκληρώνει, το πιο βαθύ. Θα υπάρχουν και άλλα καλά αισθήματα, αλλά σαν την αγάπη δεν νομίζω να υπάρχει. Πώς το λέει η αγάπη, όλα λέει τα... όλα τα μπορεί. Όλα τα μπορεί. Να διαβάσουμε λίγο έτσι από την αρχή, θα μου διαβάσεις εσύ, θα μου αναλύσεις. Είπα για την περίληψη κάποια λόγια, ναι, για τον πρωταγωνιστή και τις καταστάσεις, την υπόθεση ουσιαστικά, που είπαμε ότι είναι η καταστάσεις που αντιμετωπίζει ο Ναυσιστένης προκειμένου να κατακτήσει το καταφύγιο στον ουρανό. Νομίζω είναι καλό, έχουμε πει, λέμε εσύ για το καταφύγιο στον ουρανό, νομίζω είναι καλό έτσι να πούμε λίγα πράγματα. Ναι, για δώσ' με ένα λεπτό. Έχω εκπομπή, συγχωρέστε με. Για πες μου. Α, να το διαβάσω εγώ, ε. Έτσι κάποια πράγματα για όλα. Ναι, 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 ναι. Το καταφύγιο στον ουρανό ήταν μια μυθική πόλη που λέγεται ότι την είχε οικοδομήσει ο ίδιος ο Θεός. Μια πόλη που λέγεται πως την κατέκλυζε μακάριο και αγνό φως. Διέσχιζε σε ένα υπέροχο, σμαραγδένιο μονοπάτι για να τη φτάσεις. 2 χρυσοστόλιστες πύλες, διακοσμημένες με πολύτιμα πετράδια. Μπροστά από την είσοδό της, σαν την άνοιγες, γινόσουν αμάρτυρας μια αξιομνημόνευτης ομορφιάς. Μ' αρέσουν οι σύνθετες σου λέξεις. Μαρμαροκτίστα κτίρια, στηριγμένα πάνω σε ασημένια και ονόκρανα. Γάργαρο και κελαριστό νερό να αρέει από τις φυσικές πηγές, που ήταν λαξευμένες σε μεγάλους βράχους. Μυστήρια, μαγευτικά ζώα, φιλικά προς τους ανθρώπους να συριανίζουν στον υπέροχο κήπο που είχε στις πορφές της, στις παρυφές. Μια υπέροχη ευωδία να πλημμυρίζει στον αέρα, προερχόμενη από τα λουλούδια που ήταν εκεί, που δεν είχε μέτρο σύγκρισης. Τέλος, ένα γλυκό κελαίδημα, μοναδικό στο είδος του, από λευκά πτηνά που πετούσαν με χάρη στον ουρανό, το οποίο γαλινεύε την ψυχή σου σαν να το άκουγες. Συμπλήρωνε την ονειρική χρειά του καταφύγιου στον ουρανό, που λες και ήταν απίκασμα από τη φαντασία ενός μικρού παιδιού. Δυστυχώς πρώτη φορά το διαβάζω, συγγνώμη. Έχω κάνει πολλά λάθη, συγγνώμη. Μα ναι. Αυτό είναι. Μας βάλαν και την κατάλληλη μουσική. Η τοποθεσία του είναι άγνωστη και δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα. Λέγεται ότι βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο μέρος της γης. Ένα μυστήριο νησί, βάσει της θρησκευτικής παράδοσης, φημολογείται πως η τοποθεσία του είναι ακριβώς στο κέντρο της γης. Ο Ναυσιστένης, λοιπόν, ήθελε να είναι ο πρώτος που θα το ανακάλυπτε. Γνώριζε βέβαια πως ο στόχος που είχε βάλει ήταν ιδιαίτερα δύσκολος και απαιτητικός. Γιατί γνώριζε πως πολύ πριν από αυτόν είχαν αναζητήσει χωρίς επιτυχία το καταφύγιο στον ουρανό. Κάποιοι από αυτούς είτε γύρισαν επειδή είχαν κουραστεί να το ψάξουν και θεωρούσαν πως δεν υπήρχε ένα τέτοιο μέρος στη γη. Αυτό φυσικά είναι μια παραλληλισμός. Δηλαδή, άμα το δει ο καθένας από την πλευρά του,
που λέει αντίστοιχα, πολλοί δηλαδή κυνηγούν το καταφύγιο στον ουρανό και άλλοι, ξέρω εγώ, κυνηγούν το πόδιο, την ιδανική σχέση και πιστεύω ότι δεν μπορούν να το κρατήσουν, οπότε γυρίζουν πίσω και προσαρμόζονται στην κατάσταση. Και λέει κάποια αντίστοιχα, δηλαδή, είτε δεν γύρισαν ποτέ του, γιατί για να κμυστηρευτούν τις εμπειρίες στις αναζητήσεις. Ίσως επειδή δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Ένα τέτοιο ταξίδι στο άγνωστο εγκυμονούσε τρομερούς κινδύνους και δεν ήταν καθόλου απίθανο ο καπετάνιος και το πλήρωμά του να πεθάνουν στην αναζήτησή τους για το υψηλό προορισμό τους. Μα υπήρχε κι άλλος λόγος που δεν γύρισαν. Επειδή ίσως κατάφεραν τελικά να ανακαλύψουν το καταφύγιο στον ουρανό και όπως θα ήταν λογικό, δεν θα επιθυμούσαν να το αφήσουν και να γυρίσουν και πάλι στις πατρίδες τους. Γιατί λέγεται ότι όποιος το έβρισκε και περνούσε τις μεγάλες χρυσοπίκλητες ορθογώνιες πύλες τους, τις χαλκευμένες με πολύτιμα πετράδια, η ψυχή του πλημμυριζόταν από γαλήνη και ομορφιά. Ακριβώς αυτό. Ουσιαστικά το καταφύγιο στον ουρανό μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ουτοπία. Ουτοπία είναι ένας φιλοσοφικός όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ιδανική κοινωνία, στην οποία σαν την προσεγγίσεις, θα απολαύσεις μια σίγουρη και εκτεταμένη ευημερία στους κόλπους της. Ο όρος ουτοπία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Τόμας Μουρ, έναν Άγγλο φιλόσοφο, και το χρησιμοποίησε για να περιγράψει τη δική του ιδανική κοινωνία. Μια ιδανική κοινωνία η οποία διεπόταν από τις αρχές της κοινοκτημοσύνης, της ισότητας και γενικά της προάσπισης των αξιών του ανθρώπου. Γνωστή ουτοπία βέβαια είναι η πολιτεία του Πλάτωνα, μια πολιτεία στην οποία ηγεμόνευε ο φιλόσοφος Άρχων, ο οποίος φρόντιζε για την αρμονική συνύπαρξη όλων με όλους. Εδώ είναι σημαντικό να κάνω ένα σχόλιο. Στόχος του βιβλίου δεν είναι να περιγράψω άλλη μια ουτοπία, όπως έκαναν διάφοροι φιλόσοφοι. Στόχος μέσα από το βιβλίο είναι να αποδείξω πως κάτι που φαντάζει ουτοπία, όπως το καταφύγιο στον ουρανό, να μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Πώς δηλαδή κάτι που είναι ουτοπία να γίνει κάτι χειροπιαστό. Ναι. Αυτό δηλαδή είναι ο στόχος του καταφύγιου στον ουρανό. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω πολλά σχετικά με αυτό, γιατί προκαταλαμβάνονται σημαντικά σημεία της πλοκής, όμως μπορώ να σας διαφωτίσω κάπως. Ας πούμε ότι με ένα μαγικό τρόπο γυρίζουμε πίσω στο 1700 και μιλάμε με τους ανθρώπους αυτής της εποχής. Λέμε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους για τον υπολογιστή, για την τηλεόραση, για το κινητό, για την πυρηνική ενέργεια, για όλα αυτά τα απότοκα του πολιτισμού μας. Άμα τους τα πούμε αυτά, πολύ πιθανό να μας περάσουν για τρελούς. Να πούν πως έχουμε μια πολύ ζωή φαντασία. Ο λόγος για αυτή τους την αντίδραση είναι πως επειδή θεωρούν ουτοπία αυτά τα πράγματα. Μπείτε δηλαδή στη θέση αυτών των ανθρώπων, να τους λέγαμε δηλαδή στο 1800. Ότι έχουμε τηλεόραση, ότι έχουμε κινητό, ότι έχουμε... Ένα σωρό πράγματα. Ναι, θα λέγανε επιστημονική φαντασία, ναι. Επιστημονική φαντασία. Είναι δηλαδή κάτι πολύ μακρινό. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι πράγματα τα οποία θεωρούνταν ουτοπία παλιότερα, βλέπουμε τώρα πως εκείνα αποτελούν εδρεωμένη πραγματικότητα. Ναι. Οπότε λοιπόν θέτω το ανάλογο ερώτημα. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι αντίστοιχο και με εμάς. Δεν θα μπορούσε έχοντας στο μυαλό μας ένα μακρινό και πραγματοποιητό όνειρο. Αυτό δεν θα μπορούσε κάτω από τις κατάλληλες ενέργειές μας να γίνει στο μέλλον κάτι πραγματικό, κάτι χειροπιαστό και αυτό. Όπως αντίστοιχα συνέβη με τα πράγματα που θεωρούνταν ουτοπία παλιότερα και πλέον τώρα δεν είναι. Να συμβεί κάτι αντίστοιχο με εμάς. Τι. Θεωρούμε δηλαδή κάτι θεωρούμε ότι κάτι είναι απραγματοποιητό σήμερα, δεν θα μπορούσε αυτό στο μέλλον να γίνει πραγματικότητα. Βέβαια. Όπως αντίστοιχα ουτοπίες που... Άνα και εμείς αυτό το φανταζόμασταν ποτέ ότι θα γίνει πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι θεωρούσα μια ουτοπία. Ναι, είδες. Και τώρα κοίταξε να σου πει γίνει πραγματικότητα. Θυμάμαι, ήμουνα στην τρίτη ηλικίου και κλείσα αυτόν τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα. Γενικά αυτή τη ρητορική δυνότητα και την παρουσία που είχε, τη ζήλευα, λέω, μακάρι να υπήρχε ένας τρόπος να έβγαζα κι εγώ αυτή την αυτοκίνηση. Να το που τα βγάζεις όμως, καλό μου παιδί, είδες. Να λέω, δεν βγάλα βιβλίο, έγραψα, λέω, ναι, είδες. Ήταν αντίλογο, παλιά το θεωρούσα κάτι απίστευτο. Αλλά γενικά δεν είχα τις ίδιες δυνατότητες με τότε, πέρασαν αρκετά χρόνια. Πήγα στο ΦΠΠΣ,
Ανέπτυξα δηλαδή δεξιότητες οι οποίες δεν είχα τότε. Και οπότε σιγά σιγά εξελίσσεσαι, ναι. Ναι. Ενθουσιαστικά σιγά σιγά πηγαίνεις στο καταφύγιο στον ουρανό. Πρέπει δηλαδή να αρχίσεις να διαμορφώνεις τα μέσα προκειμένου να το κατακτήσεις. Mm-hmm. Δεν μπορείς δηλαδή με το να μην είσαι τα κατάλληλα. Πόσο χρονών είσαι τώρα, 24? Ναι. Είδες, μπράβο. Το πρώτο μου βιβλίο, 24 ετών, είναι πίσω από... Πήγαμε πάλι. Φαντάρι. Ναι, στο... εκεί το τελείωσα. Στο Φανταριλίκι, ναι. Εκεί καθώς ένα και έγραφες, Και μου είχε βγει το όνομα, με έλεγα συγγραφέα. Γιατί... καλά να σου πω κάτι, ο γιος μου ήταν φαντέρος και μου λέει, μαμά, χάσιμο χρόνου είναι 9 μήνες. Όχι, ευτυχώς δεν ήταν για μένα. Για σένα έκανες βιβλίο. Και έγραψα βιβλίο. Και ξέρεις τι, το ίδιο που κάνεις εσύ, πρόθεσα και ένα φίλο του γιού μου. Μου λέει, μαμά, αυτός κλαίει για μια γυναίκα. Α, λέω, κλαίει για γυναίκα. Αφού του λέω κλαίει για γυναίκα, πες του να γράψει. Αυτός παίζει μουσική το παλικαράκι. Και του λέω, πες να γράψει. Και όπως το ακούει αυτό στο Skype, γιατί ξέρεις, μιλάγανε και μου λέει, μαμά, δώσε μια συμβουλή στο φίλο μου που κλαίει για μια γυναίκα. Λέω να γράψει. Κλαίει για μια γυναίκα. Και λέω, φίλος του, α, πολύ ωραία ιδέα η μαμά σου. Ναι. Η γυναίκα είναι τραγικό. Εντάξει. Και στο γιο μου τώρα, γιατί μου λέει, μαμά, βαριέμαι, χάσιμο χρόνο. Του λέω, δεν διαβάζει. Δεν έχει πάει ακόμη. Τώρα κάνει την τελευταία χρονιά φοιτητή στη Λάρισα και μπήκε και φαντάρο. Αλλά είναι εκεί στα γραφεία, μου λέει, χάσιμο χρόνο. Του λέω, ρίξω στο διάβασμα. Αν μη τι άλλο, εκμετάλλευσου το διάβασμα, ρε παιδί μου. Εγώ για παράδειγμα πήγαινα Σκοπιά και είχα πάντα ένα σημειωματάρι. Και έγραφε. Δηλαδή είχα το όπλο, ξέρω εγώ, τα έβγαλα λίγο στην άκρη και έγραφα. Και ξέρω εγώ, ερχόντουσαν οι άλλοι. Λέω, ορίστε, είδε ότι το βιβλίο βγήκε μέσα από το φανταριλί και θα σε κάνω τα τελευταία του γιού μου, ναι. Εντάξει, αλλά το είχα πει, είχα περάσει εννοείται λάπτο. Δεν επιτρέπεται. Το πέρασα. Α, τηλέφωνο. Ναι. Το πέρασα εκεί. Θυμάμαι στην αρχή ήμουν πολύ επικεντρωμένο. Πού πήγε, φαντάρο? Πήγα ειδική δυνάμει αρχικά. Και μετά πήγα στη Λίμνο. Ξαποστήλανε στην άλλη. Και τι πήγε, εκεί άραξε εσύ, θάλασσα. Έμπνεε κιόλα να γράψει. Είχε και γκάρια, είχε. Εξήγησε, εννοείται. Οπωσδήποτε. Αυτό για την έμπνευση. Ξυπνάω μια μέρα, 7 η ώρα, 7.30, βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το τοπίο σου είναι φωσκέπαστο. Είχε πέσει μια ομίχλη και είχα βγάλει φωτογραφία και λέω: Πόπολο, έμπνευση, λέω. Όντω, δηλαδή, τρομερό. Ομίχλη παντού, ναι. Άλλη εμπειρία. Να ανοιχνεύσει, να μπει στην αλήθεια, να κάνει τον εαυτό. Ναι. Έτσι, την ξέρει, επιστημονική φαντασία. Στην αρχή. Είμαι υπερβολικά επικεντρωμένο να φανταστεί. Δηλαδή, γυρνούσα από Σκοπιά 2 με 4 και 6 ώρα κάνω καξιμνά. Εγώ λοιπόν αντί να κοιμηθώ, 4 ώρα κοιμώτησα, έβαλα το λάπτοπ και έγραφα μέχρι τις 6. Και ξέρω εγώ μια φορά ξύπνησε ένα πλαγιανά που λέει τι κάνει, τι είναι αυτό το τάκτακ. Λέω γράφω βιβλίο του, λέω μαλά. Μου λέει τι. Λέω να γράφω βιβλίο του. Ενώ ο γιο μου έχει κατεβάσει ταινίε και βλέπει. Γιατί ξέρει τι γίνεται, είναι και εξοδούχο. Είναι τρεις μέσα, δύο, τρεις, τέσσερις, έξω. Γραφιάς είναι, ναι. Ω, ζωάρα. Ζωάρα, γάμα 4 έχει πει, γιατί έχει το μηνίσκο και αυτά. Είναι γιώτα 3. Είναι γιώτα 3 αυτό. Άπλος. Ναι, άπλος, με, πώς το λένε, επειδή είχε κάνει πόδια και τέτοια. Ζωάρα. Εντάξει, όντως. Θα περάσει, ναι. Και απλά δεν δημιουργεί τώρα. Εγώ αυτό του λέω, μα χάρηκα που το δημιουργήσες μέσα εκεί. Ναι, δεν πήγε χαμένος ο χρόνος. Όταν... Ναι, τώρα ο Γιώργος μου λέει ότι διαβάζει τα μαθήματα. Τα διαβάζει, άραγε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε εγώ, παιδί μου. Έχω να σου πω κάτι όμως, το έχω εμπιστοσύνη και αυτού νου. Ότι θα μου κάνει ένα μπαμ. Μπορεί να ξαμαμά να αγωνιώ. Μη μου πάθει τίποτα, μη μου πεθάνει, μη μου κάνει. Γιατί το έχω όλο αυτό. Ναι, ρε, οι μαμάδες έτσι έχουν. Αλλά απ' την άλλη ξέρω ότι θα μου κάνει μπαμ. Δηλαδή θα γίνει κάποιο επιχειρηματία. Κάποιο μαρινάκι θα γίνει. Τον βλέπω εγώ. Μάρκετινγκ. Να είναι εισοδηματίας γεννημένος. Μια χαρά. Μάρκετινγκ το λατρεύω. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά για το καταφύγιο στον ουρανό. Αξίζει να επισημάνω ότι ο πρωταγωνιστής, ο ναυσιτέχνης είναι ένας απλός άνθρωπος. Δηλαδή έχει τα δικά του όνειρα, τις δικές του επιθυμίες, αλλά και τα δικά του πάθη και τις δικές του αδυναμίες. Πιστεύω δηλαδή ότι ο αναγνώστης θα ταυτιστεί με τον πρωταγωνιστή. Το μόνο στοιχείο που μπορώ να πω πως είναι κάπως υπεράνθρωπο είναι η αποφασιστικότητά του.
Δηλαδή, προκειμένου να φτιάξει να κατακτήσει το καταφύγιο στον ουρανό, αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες. Το κυνηγάει πάρα πολλά χρόνια. Έχει και πείσμα. Ναι, είναι. Έχει και πείσμα, δεν βαριέται. Ναι. Αυτό, όχι, κοίταξε να δεις, κανείς για να πετύχει τα όνειρά του, αυτό πρέπει όντως να εστιαζόμαστε σε αυτό και να έχουμε πείσμα, να μην βαριόμαστε, να μην, πώς ξεμυαλίστηκα εγώ από τις φιλενάδες. Ναι. Καταλαβες. Πάντως, το πιο βασικό είναι η αποφασιστικότητα. Και αυτό είναι δηλαδή που θέλω να τονίσω, γι' αυτό και το θέτω σε τέτοιο στοιχείο και φαντάζει υπεράνθρωπο, είναι υπεράνθρωπο για το γεγονός ότι δυστυχώς εμείς περισσότεροι άνθρωποι, όταν αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, δυστυχώς παρετούνται. Εγκαταλείπουν το μεγαλεπίβολο στόχο τους και μαθαίνουν να προσαρμόζονται στις καταστάσεις που τους δίνονται. Γι' αυτό και θέλω να δώσω το εφαλτήριο μέσα από το καταφύγιο στον ουρανό, να δώσω το ένασμα στον αναγνώστη να γίνει πιο ανθεκτικός στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και κυρίως να μην επιτρέψει ποτέ στον εαυτό του να συμβιβάζεται με το μέτριο. Έτσι. Α, δεν είμαστε καλά. Και αυτό είναι και το δεύτερο μέρος. Ναι, χίλια συγγνώμη, έχω εκπομπή. Έχω εκπομπή, χίλια συγγνώμη, ευχαριστώ. Δεν είναι καλά ο κόσμος. Και το ουσιαστικά το δεύτερο μέρος, κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Για τον πρωταγωνιστή, για την μπλοκή, την υπόθεση ουσιαστικά. Το νομίζω τώρα, μετά υπάρχει ένα τρίτο χαρακτηριστικό, ένα τρίτο σημείο, το οποίο αφορά τις λεπτομέρειες οι οποίες έχω γράψει, προκειμένου ο αναγνώστης να το διαβάσει το βιβλίο, να τον διευκολύνω δηλαδή. Mm-hmm. Και κάποιες έτσι λεπτομέρειες οι οποίες προάγουν τη δημιουργικότητά του. Μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Και να τα πούμε στο τελικό σημείο, πιστεύω το καλύτερο. Ωραία.
Έλα, πάμε. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν το καταφύγιο των ουρανών. Καταρχάς, όσο φανεί στους τηλεθεατές πως το βιβλίο έχει σχέση, ύστερα από όλη αυτή την παρουσίαση που έγινε, ότι είναι ένα φιλοσοφικό δοκίμιο, ουσιαστικά μιλάει για πράγματα φιλοσοφικά, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ουσιαστικά το βιβλίο δεν είναι ένα φιλοσοφικό δοκίμιο, είναι ένα λογοτεχνικό μυθιστόρημα, το οποίο έχει δράση, έχει γλαφυρές περιγραφές, αγωνία και πολλές ανατροπές. Θεωρώ πως είναι κατάλληλο για κάποιον ο οποίος θέλει να περάσει δημιουργικά το χρόνο του. Το δώσω του γιού μου να το διαβάσει, τώρα που είμαι φαντάρος εκεί, του πονάρω να διαβάζει που δεν έχει σταδιά. Και να ζήσει μια δυνατή περιπέτεια. Και να συμβουλευτεί, Θα το άρεσε λογικά. Ναι. Γιατί πιστεύω αυτό που δίνει το ενδιαφέρον να το συνεχίσεις σχετίζεται με το εξής, το αν τελικά ο χαρακτήρας κατακτά το καταφύγιο στον ουρανό ή όχι, ή γενικά οι περιπέτειες που αντιμετωπίζει για να το κατακτήσει, θεωρώ πως είναι επαρκή στοιχεία προκειμένου να κρατήσουν κάποιους άγωνια και γρήγορος μέχρι το τέλος. Έκανα ένα πεντάλεπτο διάλειμμα και σε πήρα, αλλά δεν απάντησες. Θα σε πάρω με το που θα τελειώσω την εκπομπή μου, θα σε πάρω, εντάξει. Ναι, θα σε πάρω εγώ όταν τελειώσω την εκπομπή μου. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, θα ήθελα να πω για το μέγεθος του βιβλίου. Το βιβλίο είναι 614 σελίδες. Είναι αρκετά μεγάλο. Δεν σου αφαίρεσε κάτι. Ας πούμε, μου λέει για μια φίλη εγώ. Μου λέει, Ολυμπία, είχα γράψει ένα βιβλίο, το βιβλίο που ήρθε και παρουσιάσαμε εδώ. Ήταν έτσι μεγάλο και αυτινής και ο εκδότης της το έκανε το μισό, το μάζεψε. Ναι. Ναι. Εμένα, εσένα σ' άφησε ελεύθερο. Ναι. Σου δίνει δηλαδή αυτή τη δυνατότητα στη... Δεν σου το μάζεψε, δεν σου το έκανε, όχι. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν μου το μάζεψαν και είναι πολύ μεγάλο, για να διευκολύνω την ανάγνωσή του, το έχω χωρίσει σε τρία μεγάλα μέρη. Τα οποία είναι τρία μεγάλα μέρη, τα οποία είναι αυτοτελή μεταξύ τους. Το πρώτο μέρος λοιπόν αφορά τον Αυσισθένη και τη ζωή του στο θαλασσόλοφο. Εξυπηρετεί την ανάγκη ουσιαστικά πως σκοπίσει το αναγνώστης να μάθει τον Αυσισθένη και τα κίνητρά του, να εξοικειωθεί ουσιαστικά με τον ίδιο. Το δεύτερο μέρος αφορά τη μετανάστευση του Ναυσιστένη στη μεγάλη πόλη και το πώς εκείνος καταφέρει να εκπληρώσει τα μέσα για να ταξιδέψει στο καταφύγιο στον ουρανό. Προκειμένου να ταξιδέψει στο καταφύγιο στον ουρανό, χρειάζεται βέβαια να έχει τις ανάλογες ναυτικές γνώσεις, να έχει ένα πλοίο και να έχει ένα πλήρωμα. Σε αυτό λοιπόν το μέρος του βιβλίου γράφω το πώς κατορθώνει να το πετύχει. Και τέλος, το τρίτο μέρος αφορά καθαρό το ταξίδι του προς το καταφύγιο στον ουρανό. Αυτό το μέρος παρεπιπτόντως είναι το αγαπημένο μου, καθώς έχει τη μεγαλύτερη δράση και γλαφυρότητα. Είναι το καλύτερο. Το τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος, δηλαδή, είναι το καλύτερο. Αυτό θα το διαβάσουμε καλύτερα τότε. Θα δώσουμε... Εκεί αγάπησες, το αγάπησες περισσότερο. Ξέρεις ότι είναι το πρώτος. Αγωνία. Μάλλον όχι, το δεύτερο παιδί είναι. Ή το πρώτο παιδί είναι εκείνη η ιστορία που έχεις γράψει. Με το προσωπείο. Ναι, άλλο που δεν το έκδωσες. Αλλά υπάρχει. Υπάρχει να μπορείς όμως να το εκδώσεις κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι? Ξενόητο βέβαια, χρειάζεται να το... Κοίταξε να δεις, αν δεν είναι μεγάλο... Βελτιώσω. Περίμενε, ναι, μπορείς να το βελτιώσεις και να το βγάλεις και μόνο του. Μπορείς πάλι όμως να φτιάξεις κάποιες αυτοτελείς ιστορίες, παρόμοιες, γιατί είναι ωραίο αυτό που έκανες, που πήρες ένα πρόσωπο, κατάλαβες τι λέω, που πήρες ένα πραγματικό πρόσωπο, εμπνεύστηκες και έφτιαξες. Μπορείς να κάνεις 5-10 ιστορίες έτσι, από διαφορετικές προσωπικότητες και να τις κάνεις βιβλίο. Ναι, όντως γίνεται. Θέλεις να υπάρχει. Ναι, ρε παιδί μου, σου δίνω. Εγώ από ιδέες είμαι πάρα πολύ. Πράξεις δεν βλέπω. Και αυτή είναι και η άλλη λεπτομέρεια, η λεπτομέρεια του βιβλίου, να μην τους φοβίζει δηλαδή. Έχω ακούσει γενικά θετικά σχόλια ως προς το ότι κυλάει εύκολα. Διαβάζεται εύκολα, ναι. Και το γεγονός ότι το έχω χωρίσει σε τρία μεγάλα μέρη. Διευκολύνει ακόμη περισσότερο την ανάγνωσή του. Επίσης, σχετικά με το νόημα του βιβλίου και το καταφύγιο στον ουρανό,
έχω φροντίσει να προσθέσω στο τέλος του βιβλίου ένα προσωπικό μου σημείωμα, το σημείωμα του συγγραφέα, το οποίο σημείωμα του συγγραφέα λέει για το τι ακριβώς είναι πραγματικά το καταφύγιο στον ουρανό και τι σχέση έχει αυτό με τη ζωή του καθένα μας. Γιατί το καταφύγιο στον ουρανό δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δηλαδή, βλέπεις δηλαδή μέσα από την περίληψη ότι το καταφύγιο στον ουρανό είναι πολύ δυνατό, είναι ονειρικό, αλλά κάτι κρύβει. Δηλαδή θα ήταν πολύ προβλέψιμο, έχει κάτι κρύβει δηλαδή. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε... Μα να σου πω κάτι, δεν θέλουμε κάτι που να ξέρουμε από την αρχή που θα φτάσει. Ναι, απλώς και τα όνειρα έχουν τη σκοτεινή τους πλευρά πολλές φορές. Αυτό. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα πολύ μεγάλο όνειρο και αυτό ουσιαστικά να μας καταστρέψει. Καλά, σίγουρα. Ναι. Το καταφύγιο στον ουρανό λέει και για αυτή την οπτική. Δεν είναι δηλαδή μόνο διάστατο, σε προβληματίζει σημαντικά. Μιλάει και για τη σκοτεινή πλευρά των ονείρων και των μεγάλων επιθυμιών. Ναι. Και ουσιαστικά στο τέλος εξηγώ και τις δύο εκφάσεις. Έτσι είναι, γιατί μπορεί εγώ να έχω ένα μεγάλο μου όνειρο, τι να πω τώρα. Πες κάτι που μπορεί να με καταστρέψει. Τον ερωτά μου, τον άντρα μου ξέρω, ήθελα να κάνω εγώ, με κατέστρεψε, ναι. Μια αγάπη μπορεί να σε καταστρέψει. Ναι. Αυτό. Ναι. Καλά την αυτοκτονία τη θεωρώ δειλία. Αν ποτέ με βρείτε δολοφονημένη, θα ξέρετε ότι είμαι δολοφονημένη. Εγώ ποτέ δεν θα αυτοκτονήσω. Το λέω δυνατά παντού δημοσίως. Να το έχεις υπόψη σου. Το θεωρώ πάρα πολύ... Άλλοι λένε ότι πρέπει να είσαι πολύ τολμηρός για να αυτοκτονήσεις. Εγώ είμαι δειλή, παιδιά. Δεν θα αυτοκτονούσα ποτέ, ποτέ. Ναι, λίγο δύσκολο είναι. Ποτέ, όχι. Το θεωρώ... ό,τι και να είναι, όσο πόνος, θα περάσει. Ναι. Τα πάντα ρέει, δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι που πέφτουν στην απελπισία, όπως ο κύριος που βούτυξε στην Άξο, το δες. Όχι, αυτό δεν το λέει. Χτες έγινε. Έφυγε κανονικά το καράβι για να πάει για Νάξο, στον Blue Star Ferries, και ένας 60 χρονών, 9,5 ώρα πήδηξε στο κενό, τον βρήκαν μετά από 2 χρόνια. Αυτοκτόνησε. Αφού πήγαν να τον πιάσουν οι άλλοι που ήταν εκεί και δεν. Βούτυξε, επίτηδες. Και αυτοκτόνησε ο άνθρωπος 60 χρόνων. Ή βλέπει εδώ στην Καλλιθέα μας πάλι ένας 80. Αυτό είναι απελπισία, δηλαδή δεν ξέρω πώς τους πιάνει. Εκείνη την ώρα να μπω στο μυαλό τους. Και εγώ από μεγάλη στεναχωριά έχω πει: Θεέ μου, να πεθάνω. Το έχω πει. Ναι, που λέει ο λόγος όμως, όχι να πεθάνω στα αλήθεια. Δηλαδή για να πάω εγώ, να πάρω τον πιστόλι να σκοτωθώ ή να χαρακωθώ ή να πηδήσω, αποκλείεται. Ολόκληρη διαδικασία. Να το κάνω αυτό μόνη μου. Είναι εύκολος τρόπος ή να πάρεις κάποια, τέλος αυτό. Ούτε αυτό θα κάνω. Όχι. Μπορεί να φλερτάρω με πράγματα που σε φέρνουν στο θάνατο, αλλά δεν θα το έκανα. Δηλαδή μπορεί σαν παιδί περίεργο στην ηλικία σου να πιάσει τσιγάρο, να δοκίμασα πράγματα που μπορεί να παρασυρθείς. Αλλά όχι να πάω να πεθάνω κιόλας, να πάω να βαρέσω ένεση, να καταλαβαίνεις. Ναι. Εντάξει, δοκίμασα μέχρι εκεί που πρέπει. Όχι να πεθάνω. Υπερβολικό. Αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ. Βασικά φοβάμαι το θάνατο. Ναι, και η απελπισία, να φτάνει στην απελπισία είναι φοβερό. Γράψε ένα βιβλίο για την απελπισία. Ξέρω σίγουρα πως θα γράψω για το θάνατο. Γιατί γράψεις. Είναι ένα πράγμα το οποίο θεωρώ ότι αποτελεί έμπνευση για πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις ένα πράγμα, ότι αν ξυπνάμε το πρωί, όπως λένε και οι Αγία Γραφή, αν ξυπνάς το πρωί και σκέφτεσαι ότι πεθαίνουμε, θα καταλαβαίνεις αλλιώς διαφορετικά τη ζωή, θα απολαμβάνεις αλλιώς τις γεύσεις της ζωής. Θα πάψεις να ασχολείσαι με το... Και τι έγινε το πληκτρολόγιο, αν είναι μάρκα ή δεν είναι. Δηλαδή, πάβεις να ασχολείσαι με τα... με τα φθαρτά. Κατάλαβες. Είναι ωραίο να σκεφτόμαστε κάθε πρωί το θάνατο. Mm-hmm. Πολλοί σοφοί το έχουν πει αυτό και όντως αν θα κάνεις έρευνα θα δεις. Γιατί μας βοηθάει να εξελιχθούμε αυτό. Μας βοηθάει να απολαμβάνουμε περισσότερο το τώρα. Έλεγε ο Νίτσε, έλεγε ένα ωραίο αποθέμα για το θάνατο. Προκειμένου να αντιμετωπίσει το θάνατο, λέει, το καλύτερο είναι να πεθάνεις, λέει, την κατάλληλη στιγμή. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, όταν έχεις γευτεί την ζωή στο απόλυτο βαθμό, έχεις κάνει όλα αυτά τα οποία έχεις επιθυμήσει, έχεις κάνει γενικά οτιδήποτε μπορούσες να κάνεις,
ίσως να φτάσει σε ένα σημείο που να πεις εγώ αυτά που έκανα, ό,τι έκανα, έκανα. Δηλαδή, έχω απολαύσει στον υπέρτατο βαθμό τη ζωή. Δεν με πειράζει να την χάσω. Άμα φτάσει σε αυτό το σημείο, πιστεύω τότε συμφιλώνεσαι με τη μοίρα σου, τη θνητότητά σου και μπορείς μετά να καλωσορίσεις το θάνατο σαν ένα αγαπητό σου φίλο. Αλλά για να φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο. Κοίτα, είναι χωτάτοι άνθρωποι που έχουν δει τα εγγόνια τους, έχουν κάνει τον κύκλο τους. Και φτάνω σε μια ηλικία και θα ξέρεις κάτι, το σώμα κουράζεται. Εμένα η γιαγιά μου 90 χρονών έλεγε να φύγω. Κουράζεται το σώμα, κουράζεται, θέλει να παυθεί. Η ψυχή μπορεί να είναι πάντα 5 χρονών. Όπως έχω δει εγώ, γιατί κάνω παραμελικιωμένους ανθρώπους και βλέπω που είναι 80 χρονών και η ψυχή τους πετάει. Το σώμα όμως δεν ακολουθεί. Το σώμα κουράζεται, θέλει να... και θέλει η ψυχή να φύγει από αυτή την κατοικία, θέλει να πάει αλλού. Και εγώ δηλαδή έχω δει ανθρώπους μεγάλους, σε ηλικία 90 και φεύγα, που παρακαλάγανε να πεθάνουνε. Αλλά ήτανε τέτοιες ηλικίες, εντάξει. Ναι, ναι. Δύσκολα ξανά. Δηλαδή ο θείος Μολάκης που είχε έτσι την περιπέτειά του με τον καρκίνο και αυτά και ήταν 70 χρονών, δεν ήθελε να πεθάνει. 74, καταλαβες. Ήταν ακόμα... δεν ήθελε. Ναι. Ανθρώπους που έχω δει, μια κυρία που πήγαινε και τσέφυγαινα τα πόδια και ήταν 90 φεύγα, παρακάλε... πήγαινα, ήταν κοκέτα με μαύρο μαλλί, παλιά χορεύτρια, 90 χρονών, ε. Έλα. Άμα την έβλεπε όμως ήταν για 65 άρα έδειχνε. Ω, μπράβο. Ήταν χορεύτρια αυτή, ήταν με το μεταξά και με αυτούς. Μαλλί μακρύ μέχρι εδώ. Και πήγαινα και τσέφιαγαν τα πόδια. Ποιήτρια. Ναι, είχε γράψει πολλά ποίηματα και τέτοια. Λοιπόν, και είχε χάσει την κόρη της όμως και μου λέει, εγώ από τότε που χάσα το παιδί μου, μου λέει, παρακαλώ κάθε μέρα να πεθάνω. Αυτό δηλαδή ήταν και αυτήν μετά, έγραφε μετά, ξέρεις, βρήκε αυτή την παρηγοριά και έγραφε ποίηματα. Από τα 85 και μετά μου έλεγε θέλω να φύγω. Δηλαδή το ζητούσε μόνη της, παρόλο που κυκλοφορούσε, δεν ήταν να πεις ότι ήταν κατάκητη. Για πες μας, τι άλλο σκέφτεσαι για το μέλλον, γιατί θα κλείσουμε τώρα σε λίγο. Απλώς θέλω να πω και κάτι ακόμη. Να με. Για να διευκόλυνω ουσιαστικά τις αναγνώσεις, είπαμε για το μέρος, ότι δηλαδή τα χωρίσει σε τρία μεγάλα μέρη. Είπαμε ότι έχει δράσει ουσιαστικά το βιβλίο, δεν είναι ένα φιλοσοφικό δοκίμιο. Είπα ότι έχω προσθέσει και ένα σημείωμα του συγγραφέα, το οποίο μπορούν να καταλάβουν καλύτερα το νόημα και το πώς το καταφύγει στον άνθρωπο έχει σχέση με τη ζωή τους. Και υπάρχει τέλος και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Αυτό το έβαλα για να προάγω τη δημιουργικότητά του ουσιαστικά. Είναι κάτι ενδιαφέρον. Όλα τα ονόματα. Τώρα. Αυτό. Συγγνώμη, αυτό βλέπω τώρα. Αυτό είναι. Έχεις βάλει και όλα τα ονόματα, ναι. Ναι, και τι έχω κάνει τώρα. Όλα τα ονόματα που υπάρχουν στην ιστορία έχουν μια κρυφή σημασία. Ποια είναι αυτή η κρυφή σημασία? Να διαβάσω έτσι ένα στα στοιχεία αφηδείας. Φέδομαι, ο εγκρατής, ο διοκτήτης του εξαιρετικού και φημισμένου παδοχείου της μεγάλης πόλης, στο οποίο έφερε ο Ναυσιθένης την ελπίδα για να περάσει μαζί της ποιοτικό χρόνο. Ανάλογα με αυτό που σημαίνει τιμολογικά, σχετίζονται αντίστοιχα με το χαρακτήρα και την πλοκή. Για παράδειγμα, το όνομα Καλλιόπη. Έρωτας, έρος, αυτή που αγαπιέται, η αξιολάτρευτη, η ιδιοκτήτρια, ένας εκ των πιο γνωστών καπηλιών της μεγάλης... Έχω πει και καλά... ο αναγνώσεις να μην τα διαβάσει στο τέλος, γιατί προκαταλαμβάνεται σημαντικά σημεία της πλοκής. Δηλαδή, μπορείς να προκαταλάβει για την πλοκή και να χάσει το ενδιαφέρον σε κάποια πράγματα. Ναι. Γι' αυτό και έχω πει ότι είναι καλό να διαβάσει στο τέλος. Όχι στην αρχή. Όχι στην αρχή, όπως ναι. Για παράδειγμα, ας πω ένα όνομα. Το όνομα Αλέξανδρος. Βγαίνει από το Αλεξά, ο Αλεξό, που σημαίνει αποκρό, και το άνδρας. Και σημαίνει αυτός που αποκρούει τους άνδρες. Εξού και το Αλεξικέρα, είναι από το δίδυμα και τους κεραυνούς. Το Αλεξίθραυστο, Αλεξίσφαιρο Γιλέκο, που δίνει μακριά τις σφαίρες. Αυτός λοιπόν ο τύπος ήταν ένας πειρατής και τον είχε συναντήσει ο Ναυσιθένης στα ταξίδια του. Οπότε ονομάστηκε Αλέξανδρος επειδή ερχόταν αντιμέτωπος με πολλούς άνδρες, δηλαδή τους απέκρουε. Mm-hmm. Αντίστοιχα και το όνομα Εύδοξος, που βγαίνει από το Εύ και το Δόξα. Σημαίνει αυτός ο οποίος έχει δόξα, καλή δόξα. Και ήταν αντίστοιχα ένας χαρακτήρας ο οποίος ήταν φημισμένος στον χώρο του. Και αυτό είναι ουσιαστικά το παιχνίδι που κάνει με τα ονόματα. Ο λόγος είναι... Στόχος μου είναι να προάγω τη δημιουργικότητα και το ενδιαφέρον των αναγνωστών μου.
αποσκοπώντας να δώσω βάση σε κάθε λεπτομέρεια, προκειμένου εκείνοι να απολαύσουν κάθε στιγμή από το βιβλίο. Έτσι. Και μετά το καταφύγιο, τι έχεις στο μυαλό σου, αυτό που είπαμε για το θάνατο? Όχι, αυτό είναι πιο μακρινό, να οριμάσω λίγο περισσότερο. Ναι. Τώρα ετοιμάζω ένα άλλο βιβλίο, δεν θα είναι εξακόσμιο βασίλες, θα είναι μικρότερο και θα έχει μια πιο απλή πλοκή. Τίτλο σκέφτομαι να το βάλω, σαν τίτλο θα είναι «Στη σκιά της απληστίας». Και εκεί θα μιλήσω ουσιαστικά για τη φιλαργυρία μέσα, έτσι από ένα, μέσα από ένα παραμύθι, μέσα από παραμυθένια στοιχεία. Και θέλω ουσιαστικά μέσα από αυτή την ιστορία να προβάλλω την παθογένεια της σημερινής μας κοινωνίας. Μπράβο. Δηλαδή ο καθένας ενδιαφέρει για το χρήμα σπυριλατεί τις διάφορες αρχές που έχουμε και μέσα από ένα παραμυθένιο τρόπο θέλω να περάσω ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Δηλαδή ποια είναι η πραγματική αξία για την οποία αξίζει να πολεμάς και αυτή που θα σε οδηγεί στην πραγματική ευτυχία. Μπράβο. Δεν μπορεί να είναι το χρήμα, είναι κάτι άλλο. Έχει αυτό ουσιαστικά. Μ' αρέσει, χαίρομαι. Μπράβο, Μίλτο μου. Μίλτος βγαίνει από πού? Μιλτιάδης. Μιλτιάδης βγαίνει και καλά, σημαίνει κοκκινοπός. Βγαίνει από τον Μίλτος που είχα διαβάσει κάπου, την ερυθρά βαφή. Ναι. Δεν κολλάει κάπου, κτλ. Το έχω βάλει και στην ιστορία, ότι είναι ένας Μιλτιάδης, επίτηδες, και το χαρακτηριστικό με το οποίο το συσχέτισα είναι και καλά ότι είχε κόκκινα μαλλιά. Ήταν ένας κοκκινοπός, όπως λεγόταν Μιλτιάδης. Αυτό βέβαια το καταλαβαίνεις μέσα από την ετυμολογία, το διαβάζεις στο τέλος. Άμα δεν είσαι προκατηλημένος, δεν το συνδέεις. Ναι. Το βγαίνει από άκυρο. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι τα έχεις κάνει ωραία νοικοκυρεμένα. Είναι όλα πολύ νοικοκυρεμένα τα έχεις. Και καλοτάξιδο βιβλίο. Γεμάτο επιτυχίες να είναι. Και βέβαια θα φέρει το ένα το άλλο. Εγώ σου έχω πει, έχω μια διέστηση για σένα, power. Άκου να δεις τι θα κάνεις. Εσύ θα γράφεις, ο γιος μου θα επενδύει απάνω, που είναι σωτηματίας. Έτσι δεν πρέπει να κάνουμε? Έτσι, υπάρχει... ναι, έτσι πρέπει να κάνουμε. Αφού αυτός είναι σωτηματίας επιχειρηματίας, ναι. Κάπως πρέπει να τα φτιάξουμε. Ναι. Έχω τους πολυτιμπλεράδες που είναι οι μπράβοι. Θα μπει και ο Γιάννης πολύ στο κόλπο. Βέβαια, ο προστάτης μου είναι αυτός. Έχει γίνει σούπερ προστάτης. Έχει πάρει... Α, θέλω να το μαλώσω λίγο. Έχει παραγίνει. Εσύ τι λες? Ξεφεύγουμε τώρα από το καλόστιτο. Νομίζω ότι ξεφεύγουμε. Πάμε για παγκόσμια ρεκόρ στην άρση βάρων. Γιατί χρειάζεται να είναι έτσι για να πάει για... πρέπει να έχει την ανάλογη μυϊκή μάζα, όπως θα έλεγε σίγουρα εκείνος. Α, δηλαδή έχει γίνει τόσο φουσκωμένος γιατί θέλει να πετύχει κάτι. Βάζοντας μυϊκή μάζα... Ρε παιδί μου, συγγνώμη, το να σηκώσω βάρος δεν είναι από τους μυς μου και όχι από το... Όχι, λειτουργεί όλο το σώμα. Δεν είναι. Ξυπηρετεί και... Ρε παιδί μου, επειδή εγώ έχω ένα φίλο μου γυμναστή και μάλιστα του λέω, αυτό το παιδί του λέω μου θυμίζει ένα στανιάτα σου. Και μου λέει, μα αυτός παρά είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή μου κάνει αυτό το σχόλιο. Γιατί άμα δεις το φίλο μου τώρα το Γιάννη, είναι φέτες, αλλά είναι αδύνατος. Είναι 50 χρονών και μοιάζει λες και είναι 30-25. Άμα τον δεις ειδικά από πίσω ή από μακριά και δεις τη φατσούλα του έτσι, αν και στο πρόσωπο καλά κρατεί, μοιάζει για 25 χρόνια παλικαράκι, 20. Καταλαβαίνεις. Ναι, μην είναι γυμνασμένος μες στο μυς, αλλά όχι τόσο φούσκωμα. Δεν είναι φουσκωμένος ο άνθρωπος καθόλου αυτός. Όταν ήταν μικρός όμως, σαν τούτο εδώ, και αυτό ασχολήθηκε με αυτά. Δεν σου λέω ότι δεν ασχολήθηκε. Και ο γιος μου πήγε και πλακώθηκε και άρχισε να μου πίνει πρωτεΐνες και τώρα τα παράτσε. Λοιπόν. Αλλά νομίζω ότι το παρακάναμε τώρα εδώ. Νομίζω ότι μας έχει ξεφύγει. Νομίζω. Θέλω να του το γράψω και όλο βαριέμαι να γράψω μήνυμα. Άκου, το στείλω εγώ από... Ναι, πέσει... Ναι, λίγο έτσι... πέσει θαυμάστριέ σου, μας είπαν ότι είσαι πολύ. Δεν έχει παρακάνει, ναι. Θέλω να του το γράψω, να του πω. Και εν τω μεταξύ έρχομαι κουρασμένη και βαριέμαι να γράφω. Και γι' αυτό και θέλω να τον πάρω να το πω. Τώρα μπορεί να είναι και φωτογραφίες που είναι από κοντά. Και να τον δείχνουν έτσι. Πάντως σας θαυμάζω που είστε αγαπημένοι φίλοι και ο ένας δίνει στον άλλον δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό. Συμπληρώνεται ο ένας τον άλλον. Και ο άλλος ο Γιάννης. Ο άλλος ο Γιάννης τι κάνει αυτός? Τον είδα στο Facebook έτσι. Αυτό στο γυμναστήριο κάθε μέρα. Έχει περισσότερη επαφή με τον Γιάννη. Ναι, ναι. Το
Εσύ δεν ψήνεσαι να πας έτσι να γυμναστείς λιγάκι για να ανοίξεις έτσι, όχι για να πάγεις έτσι, απλά έτσι για εγρήγορση στο σώμα. Στο μέλλον. Τώρα κυρίως κοιτάζω, τώρα αυτό που δίνω βάση είναι κυρίως η αυτονομία, δηλαδή να βρω κάποια δουλίτσα κτλ. Ναι. Να πω ιδιαίτερα μαθήματα. Αυτό. Γι' αυτό σου δίνω εγώ ιδέες, καταλάβες. Ναι. Όπως αυτό και σε αυτό και στο να δίνεις ιδιαίτερα μαθήματα, κοίταξε σε φροντιστήρια. Για να βοηθάς παιδιά, δεν λες τώρα για πανελλήνιες και τέτοια. Και επειδή βλέπω ότι είσαι καλός ρήτορας. Που θαύμαζες και τον καθηγητή σου, νομίζω ότι τον ξεπερνάς τον καθηγητή σου. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά νομίζω ότι αν θα σε έβλεπε, θα σου έλεγε, νομίζω ότι με ξεπερνάς. Κάπου θα τον βρούμε ρε εσύ, πάτα το όνομά του να τον βρούμε, να του δώσεις το βιβλίο και να το πεις. Θα είναι μεγάλη του τιμή. Νομίζω ότι θα κλαίει ο άνθρωπος που συγκινήσει. Το πω πολύ, ο κύριος Κώστα. Μπράβο του κύριου Κώστα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι με πήρε ο Καραθανάσης και θα έρθει νωρίτερα. Να μην ξεχάσουμε την Κυριακή το μεσημέρι να πιούμε τσικουδιά στον Ομαλό με τους Κρήτες της Νέας Μύρνης. Βέβαια, θα πιούμε την τσικουδιά και μετά θα πάμε στο συλλαλητήριο. Να το κάνουμε έτσι. Και μετά θα πάμε αν είναι στο ποιότητα ζωής στην εστία στα παιδάκια. Έφτιαξα πρόγραμμα. Να το κάνετε έτσι, παιδιά. Είχα κάτι άλλο να πω και δεν το είπα, το ξέχασα. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μίλτο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίλτο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω να μην είναι κουραστικός. Μια χαρά. Καθόλου κουραστικός. Άλλη μία να δείτε έτσι το βιβλίο για να δείτε τι ωραίο που είναι. Το βλέπετε και από πίσω και από μπρος. Και όποιος άνθρωπος θέλει να το παραλάβει μπορεί να μιλήσει με εμένα. Όποιοι θέλουν εκδόσεις Όστρια, να σου πω κάτι. Άμα πάω εγώ στο βιβλιοπωλείο μου εδώ και της πω, φέρε μου το τάδε βιβλίο, δεν μου το φέρει. Κάπως έτσι γίνεται. Θα παραγγείλουμε. Αλλά εκδόσεις Όστρια, το καταφύγιο στον ουρανό, απευθυνόμαστε και στον Πλαγιανάκο Μιλτιάδη. Όποιος θέλει από εσάς να και διαφέρεται, με απευθύνεται και σε μένα και τον ενημερώνω. Το καλύτερο πιστεύω για τους αναγνώστες είναι να πάρουν εμένα τηλέφωνο. Μπράβο. Για να τους κάνω και την ανάλογη αφιέρωση και την επόμενη. Μ' αρέσει. Ναι. Θα έρθει κάποια στιγμή, βρε, που θα κουράζεται το χέρι σου με τις αφιερώσεις. Θέλω να το θυμάσαι αυτό. Το συγγράφω. Που γράφει το όνομά μου. Ναι, είναι και το. Η γιαγιά. Να είναι καλά η γιαγιά. Μπράβο της γιαγιάς. Καλή γραφή, τι να πω, δεν ξέρω. Σας αγαπώ πολύ. Φιλιά και αγάπη σε όλους. Την επόμενη Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, παραμονή θα είναι Τσικνοπέμπτη. Έχω μία εκπληξούλα, δεν θέλω να κάνω ανακοινώσεις, σας έχω μία εκπληξούλα. Μετά έχουμε το Αγίου Βαλεντίνου. Τι θα κάνω το Αγίου Βαλεντίνου, θα δείξει. Κορίτσια σχέσεις.